Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά ακόμη ένα μεσημέρι, εκπομπή αναλυτής, έτσι ώστε να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και φυσικά πανελλαδικής επικαιρότητας. Εδώ στην εκπομπή αναλυτής με την συνάδελφο, τη Μαρία την Παπάζουλα, αυτή τη φορά στο στούντιο και όχι στην Ροδόπη, που δοκιμάστηκε αρκετά Μαρία και είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Μακάρι να γνωρίζαμε αυτό το πολύ όμορφο έτσι τόπο, γιατί ναι, μεν γνωρίζουμε την Κομωτινή. Αρκετές φορές έχουμε βρεθεί στην Κομωτινή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε αρκετά χωριά του Δήμου Κομωτινής και ήταν πολύ δυσάρεστος ο τρόπος με τον οποίο γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Τους ευχαριστούμε θερμά για την φιλοξενία και φυσικά ελπίζουμε άμεσα να υπάρξουν οι κατάλληλες αποζημιώσεις για την καταστροφή κυρίως του Μαυρομάτι, αλλά και όλα αυτά που είδαμε και εμείς και καταγράψαμε σαν συνεργείο του Ένα Channel. Θέμα το οποίο απασχόλησε και πανελλαδικά τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά και το αγαπητό Μέγκα και τον κύριο Ευαγγελάτο. Το θέμα που αφορά τις πλημμύρες αλλά και τις καταστροφές στην περιφέρεια και ενότητα Ροδόπης. Και θετικές εξελίξεις θα υπάρξουν. Θα το έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, γιατί τους υποσχεθήκαμε χθες ότι ό,τι νεότερο έχουμε θα το λέμε καθημερινά για να ενημερώνονται και αυτοί. Ότι επικοινωνήσαμε και με το Δήμο Αριανών και μας ενημέρωσε ο Δήμος ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από σήμερα νωρίς το πρωί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λοιπόν ο Δήμος των Αριανών, έπεται φυσικά και συνέχεια στο σύνολο των Δήμων της Ροδόπης και του Εύρου. Αρκετά λοιπόν τα θέματα εκεί. Θα πάμε όμως πρώτα, επειδή και χθες ασχοληθήκαμε με το θέμα, Μαρία, αναφορικά με το πάρκινγκ στη Ροδόπη. Ναι. Και επίτρεψέ μου να σου πω ότι χθες, γιατί είδα όλη την εκπομπή του Γιάννη Χατζεμανουήλ, εξελίξεις από τη συχνότητα φυσικά του Ένα Channel, ήταν ένα μήνυμα δημοτικό συμβούλιο όλο αυτό που παρακολούθησα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρξε η έναρξη με άλλα θέματα, αλλά όταν έφτασε στο Ροδόπινγκ και στο πάρκινγκ Ροδόπη, ήταν κανονικότατα ένα δημοτικό συμβούλιο με όλους να μιλούν και να τονίζουν και να δίνουν τις δικές τους απόψεις. Θα έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ, μια πάρα πολύ καλή ιδέα από τον κύριο Χατζεμανουήλ και ένα μίνι δημοτικό συμβούλιο για τους τηλεθεατές μας που σίγουρα θα τα συζητήσουν και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Το πάρκινγκ Ροδόπη λοιπόν, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, και φυσικά όσοι ξέρουν και από πάρκινγκ στην Καβάλα, δεν υπάρχει πάρκινγκ νόμιμο τουλάχιστον να παρκάρεις και δύσκολα βρίσκεις. Όμως, επειδή έχει γίνει έντονος διάλογος γύρω από αυτό το θέμα, θα πάμε λίγο και να βάλουμε στην κουβέντα μας στην αρχή της εκπομπής μας και θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Πάρκινγκ Ελλάδος, Μαρία, τον κύριο Μιλτιάδη Καυκαλέτο, τον οποίο καλησπερίζουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Καυκαλέτο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Βρίσκομαι τώρα στην Αθήνα, έφυγα από την ωραία Καβάλα. Α, ήσασταν εδώ? Ήμουνα εδώ διότι έκανα παρέμβαση υπέρ της αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη, ναι, για τη σφράγιση του πάρκινγκ της Ροδόπης, το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργούσε νόμιμα. Λοιπόν, στερήτω αδείας, στερήτω των πάντων. Αποτελούσε ένα δημόσιο κίνδυνο. Κύριε Πρόεδρε, δημόσιο κίνδυνο. Λοιπόν, γιατί πρέπει, επιτρέψτε μου που κάνω την παρέμβαση. Να τελειώσω μια στιγμή, ναι, να αφήσετε με να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φυσικά. Επειδή όμως ο κύριος Δήμαρχος και ο επιχειρηματίας, ο μισθωτής του, επέλεξαν τη δικαστική οδό και πλέον για το θέμα έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, δεν δικαιούμαι να εκφέρω καμία γνώμη μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Το είπα και ισχυρίζομαι ότι είναι παράνομο. Από εκεί και πέρα τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ωραία. Πρόεδρε, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα στην τοπική κοινωνία εδώ της Καβάλας και έχουν ακουστεί πολλά και πλέον υπάρχουν και οι απόψεις από την πλευρά της διοίκησης ότι γίνεται ένα ύπουλο αντιπολιτευτικό παιχνίδι εναντίον της τωρινής διοίκησης για το πάρκινγκ Ροδόπη. Θα ήθελα λίγο να πιάσουμε από την αρχή το συγκεκριμένο κουβάρι. Άγνοια νόμων δεν υπάρχει και πολλό μάλλον για τους αυτοδιοικητικούς οι οποίοι έχουν ορκιστεί να τηρούν τον νόμο και το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν, ρωτήστε τους τι δεν κάνανε και τι δεν εφαρμόσαν. Ωραία. Εγώ δεν θα γίνω δικαστής. Εννοείται.
ούτε αυτό που θέλουμε. Η καταγγελία από ποιον έγινε, κύριε Πρόεδρε, και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που ξέρουμε ότι είναι ότι η καταγγελία έγινε συνολικότερα για όλα τα πάρκινγκ της χώρας και έτσι θέλουμε. Ξεκίνησε η έρευνα. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λίγο. Όχι. Για κανένα, κάποιοι συνάδελφοί μου, μέλη του σωματείου μου, θα να επενδύσουν στην πόλη σας. Να φτιάχνοντας ένα πολυόροφο υπέργειο και υπόγειο πάρκινγκ. Έχουν βρει ένα πολύ καλό σημείο κεντρικό και όταν είδανε την επικρατούσα κατάσταση φρικάρανε και μας ενημερώσανε και μας ζητήσανε να κάνουμε αυτή την καταγγελία όπερ και γένετο. Τίποτα περισσότερο και τίποτα. Το τι έχει η Καβάλα, ας τα βρει η Καβάλα μόνη της. Ωραία. Λοιπόν, οπότε λέτε ότι ένα από τα μέλη σας που ενδιαφέρθηκε να επενδύσει στην πόλη της Καβάλας, βρήκα το συγκεκριμένο σημείο που είναι το πάρκινγκ Ροδόπη, το υφιστάμενο τώρα. Πέρασε, έκανε έρευνα αγοράς. Έκανε έρευνα αγοράς. Και προχώρησε στην καταγγελία. Άρα ξεκίνησε από ένα μέλος, ωστόσο, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Ναι. Και εγώ, σύμφωνα με το καταστατικό, θέλω να κάνω την καταγγελία. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχες περιπτώσεις και στο σύνολο της χώρας, διότι δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Καβάλα σε αυτό. Πώς δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει πάρα πολλά πάρκινγκ. Έχει γίνει και αντίστοιχη σάδι. Δηλαδή, έχουν γίνει αντίστοιχες καταγγελίες. Μα οι αυθαιρεσίες δεν είναι μόνο από την πλευρά του Μουριάδη. Ναι. Ο Μουριάδης, όπως όλοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι φοράνε την περικεφαλαία των Βίκινγκς, καβαλάνε το καλαμάκι τους και νομίζουν ότι είναι παραπάνω από τον νόμο και το σύνταγμα. Καλά, τώρα δεν είναι μόνο θέμα Μουριάδη, πέρασαν και άλλες δικείς, κύριε Πρόεδρε, και το θέμα ήταν άλλο. Όλοι ήταν, μα όλοι τους είπαν, όλοι οι δήμαρχοι. Να, όλοι οι δήμαρχοι. Όλοι οι δήμαρχοι, δυστυχώς, νομίζουν ότι γίνανε άρχοντες του κρατηδίου Καβάλα, Αθήνα, Λαμία. Δεν διστάσαμε να καταγγείλουμε ένα παράνομο στεγασμένο πάρκινγκ στη Λαμία, για το οποίο επιλήφθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γιατί αρνούνταν οι υπάλληλοι της περιφέρειας να το σφραγίσουν, για ευνοήτους λόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το θέμα Ροδόπη για μένα έχει κλείσει, βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Ας αποφασίσει η δικαιοσύνη, στην οποία προτίμησαν να προσφύγουν, τι θα κάνει. Τώρα κύριε Πρόεδρε, βέβαια, τι μπορεί να γίνει με το πάρκινγκ αυτό, δηλαδή αυτό έχει κάποια δικαιοδοσία ο Δήμος να μπει μέσα και να το κάνει ελεύθερο, μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πάει αν τολμήσει αυτό, ο νόμος είναι σαφής, ξέρουνε το νόμο. Και αν τολμήσουν θα βρεθούν πίσω από τα κάγκελα και ο Δήμαρχος θα πάει και πειθαρχικό. Τι λέτε τώρα. Αυτά λέει ο νόμος. Ψάξτε, ρωτήστε δικηγόρους να σας πούνε. Άλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και το άλλο. Έχουμε μάθει ότι υπάρχουν το συγκεκριμένο θέμα αφορά και την χρήση γης, κύριε Πρόεδρε. Το ότι είναι λάθος, όχι λάθος, ότι είναι μέσα στα πολεοδομικά και ρητομικά σχέδια της πόλης ως χρήση γης και μπορεί να γίνει μόνο υπόγειο, αλλά και φυσικά από πάνω να υπάρχει χώρος αναψυχής και πρασίνου. Αυτό το θέμα για να λυθεί πρέπει να περάσει με προεδρικό διάταγμα για να αλλάξει και να γίνει χώρος στάθμευσης. Να γίνει όλη η διαδικασία. Αυτό πόσο καιρό χρειάζεται? Το χαλάνδρι για να αλλάξει το σχέδιο πόλεως ταλαιπωρείται στην περιοχή του νομισματοκοπίου και του Πεύκου πολίτη. Ταλαιπωρείται εδώ και 55-60 χρόνια. Τι λέτε τώρα. 55-60. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η γραφειοκρατία είναι τραγική, διότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Υπήρχε μία παράφρονη υπάλληλος στο Υπουργείο Υποδομών, η οποία έλεγε ό,τι ήθελε, ότι της κατέβαινε στο κεφάλι. Άστε, μην το συζητάμε. Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλοθη για κανένα. Οι χρήσιοι γης λένε υπόγειο πάρκινγκ και πλατεία. Αφού δεν γίνεται υπόγειο πάρκινγκ, θα γίνει πλατεία. Κάτι από τα δύο πρέπει να γίνει. Δεν θα το αφήσουμε χέρσα γη και θα το κάνουμε. Επειδή θα γίνει υπόγειο πάρκινγκ, ας το κάνουμε υπέργειο. Από πού και ως πού.
Δηλαδή το βαφτίσουμε όπως θέλουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η λογική λέει ότι είναι λάθος συλλογισμοί. Ο αστυνόμος είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, αλλά ο αστυνόμος είναι μπουζούκι. Δεν πάνε αυτά. Αυτά είναι αστιάκια που τα κάναμε όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο πριν από 56 χρόνια. Ναι, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν τόσα πολλά πράγματα. Αντιπολιτευτικά παιχνίδια ακούγονται, έτσι. Ορίστε τι παιχνίδια. Αντιπολιτευτικά παιχνίδια ακούγονται. Αφήστε τώρα, όποιος ναι. θέλει να κρυφτεί, βρίσκει ένα σωρό δικαιολογίες. Ας ήταν νόμιμος ο κύριος Μουριάδης, η κυρία Τσανάκα, ο κύριος Σιμιτσής, και κανένας δεν θα τόλμα για να τους ψέξει. Λοιπόν, αυτά είναι ανοησίες και προφάσεις αναμαρτίες. Αυτά ας κοιτάξουνε, γιατί όσο πιο ψηλά η μαϊμού ανεβαίνει στο φίνικα, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο πισινός της. Λοιπόν, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Έτσι λέει μια παροιμία. Αυτά ας τα ξεχάσουμε. Κανένας δεν έχει τίποτα εναντίον κανενός, απλώς πρέπει να τηρούνται οι νόμοι σε αυτή τη χώρα. Και βγήκε και κάποιος βουλευτής ο οποίος ψήφισε πρόσφατα ένα νόμο και ζητάει τα αντίθετα, δικό σας βουλευτής, και ζητάει τα αντίθετα από αυτά που ψήφισε. Αναφέρεστε στον κύριο Πασχαλίδη λογικά. Δεν πάμε καλά, και τον πήρα τηλέφωνο και του τάψαλα και την ίσα και την ανάποδη. Μάλιστα. Τι λες, του λέω. Για σας η καλύτερη... Εσείς ήρθατε καθόλου σε επαφή με τον κύριο Μουριάδη, κύριε Πρόεδρε? Βεβαίως ήρθα. Τι σας μετέφερε ο κύριος Μουριάδης? Να πω. Ναι. Δεν ήρθε, μου υποσχέθηκε ότι θα συναντηθούμε στην Αθήνα. Έχω τα SMS που έχουμε ανταλλάξει και δεν ήρθε στη συνάντησή μας. Και μου είπε, σου ζητώ συγγνώμη, είχα μία συνάντηση, θα ξανάρθω. Και μην τον είδατε, μην τον αντικρίσατε. Το λίγο το λεβέντι, τον καραμουκυπή. Μάλιστα. Λοιπόν, η καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο σημείο ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Γιατί οι Καβαλιέρες, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μείνουν χωρίς πάρκινγκ. Συγγνώμη, μπορούσαν να έχουν κάνει 1000 πράγματα. Αλλά θέλουν να γίνουν χαλίφες στη θέση του χαλίφη. Έχουν ένα υπέροχο πάρκινγκ επάνω πίσω από το Σκλαβενίτη, το είδα στον Αγιώργη, και το κλείνουν στις 10 η ώρα το βράδυ. Γιατί το κλείνουν στις 10 η ώρα το βράδυ? Μπορούσαν να έχουν βρει ένα σωρό επενδυτές. Είπανε, έμαθα ότι για να γίνει υπόγειο πάρκινγκ χρειάζονται 20 εκατομμύρια και εγώ έχω να σας στείλω να τους στείλω προσφορές που κάνουν πολύ λιγότερα. Λοιπόν, για την Καβάλα, εσείς, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για την Καβάλα έχετε και άλλα ενδεχομένως στοιχεία για άλλους χώρους? Σας είπα, έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Ως εδώ πολλά εκτός σας... από το Ροδόπι. Εκτός από το πάρκινγκ, λοιπόν, Ροδόπι, υπάρχουν άλλα πάρκινγκ που έχουν τέτοια προβλήματα νομιμότητας? Υπάρχουν, ας τα δούνε και ας... Εγώ δεν θα γίνω δικαστής και εισαγγελέας. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν εισαγγελείς, υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα ελέγξουν. Εγώ δεν είμαι ελεγκτική αρχή. Ως εδώ πολύ ασχολήθηκα. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Αυτά. Καλή σας μέρα. Χάρηκα που σας άκουσα. Μάλιστα. Και ευχαριστώ που με πήρατε. Να'στε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να'στε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, και τι λέει. Ότι επενδυτής ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο πάρκινγκ. Γιατί ποτέ κανένας μας δεν κατάλαβε πώς, τι, γιατί και τι έγινε. Και μέσω αυτού του επενδυτή που ήθελε να επενδύσει και έκατσε και έκανε την έρευνά του για το τι γίνεται με το πάρκινγκ Ροδόπη, για να μπορέσει να πλησιάσει φορείς και όλα αυτά, για να δει αν μπορεί να επενδύσει, επικοινώνησε μετά, είδε ότι είναι παράνομη κατάσταση. Παράνομη, εντάξει. Να σου πω κάτι όμως. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αυστηροί γενικά. Δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, αρκετά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα του κύριου Μουριάδη, πέρασε ο κύριος Σιμιτζής, πέρασε η κυρία Τσανάκα. Πάντως, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι το γεγονός ότι τέθηκε επιτάπητος εδώ και πριν αρκετά μάλιστα χρόνια, έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ποτέ δεν ήρθε για συζήτηση. Και τώρα ήρθαμε προεκπλήξεως ξαφνικά. Δηλαδή, αυτό που λες, Μαρία, και για τις προηγούμενες φυσικά διοικήσεις, το ανέφερε και ο πρόεδρος.
το έφερνε μάλιστα θέμα προς συζήτηση συγκεκριμένος επικεφαλής παράταξης, ο οποίος μάλιστα είχε θέσει και προ λίγων ημερών πάλι το θέμα πριν ξεσπάσει αυτή η θύελα και δεν φαίνεται ότι υπήρχε ωστόσο καμία ανταπόκριση. Δεν είχε κάποια ανταπόκριση από και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και την προπροηγούμενη, αλλά και την τωρινή. Δηλαδή, όταν κάτι το περιμένεις να έρχεται, το συζητάς. Κάθεσαι κάτω στο τραπέζι και είστε μέσα φυσικά σε μία συζήτηση και το συζητάς εκείνη τη στιγμή για να δεις αν μπορεί να βρεθεί λύση. Τώρα ξαφνικά από μια καταγγελία, η οποία όπως είπε και ο πρόεδρος, ήρθε από έναν υποψήφιο επενδυτή, ο οποίος ήθελε να κάνει κάποια επένδυση στα πάρκινγκ εδώ πέρα στην πόλη μας, ξαφνικά είδε ότι αυτό το πάρκινγκ από αναβολή σε αναβολή που ξέραμε ότι είχαμε τα 2 χρόνια παράταση που πήρε ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ, έτσι ώστε να λυθεί το θέμα και καλά, δεν βρέθηκε καμία λύση. Και ήρθε τώρα να επενδύσει ουσιαστικά επενδυτής και συνειδητοποίησε ότι είναι παράνομη εν τέλει η λειτουργία του πάρκινγκ. Πού θα επενδύσει ο άνθρωπος, το παράνομο θα επενδύσει, τι θα κάνει. Δηλαδή, κάποια πράγματα, δηλαδή ακόμη και αντιπολίτευση να μην θέλεις να σου κάνουν, και είναι λογικό. Να κάνεις, τουλάχιστον όχι την αυστηρή, αυστηρή αντιπολίτευση είναι δεκτή. Η αυστηρή είναι δεκτή. Δεν είναι μόνο θέμα αυστηρή αντιπολίτευση. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μουριάδη. Όχι, είναι θέμα γενικό όλων των δημάρχων. Δεν μιλάω για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ναι, είναι θέμα γενικά των δημοτικών αρχών που έχουν περάσει από την πόλη τη Καβάλα. Μα γι' αυτό δηλαδή, το λέω. Δεν είναι έπρεπε μόνο το κεντρικότερο πάρκινγκ τη Καβάλα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να σφραγίσει, να μην μπορεί να παρκάρει. Δηλαδή, κατεβαίνει στο κέντρο μια απλή ημέρα με lockdown. Το θυμίζω αυτό, με lockdown. Δηλαδή, φαντάζεσαι από Δευτέρα να ανοίξει αγορά τι πρόκειται να γίνει στο κέντρο. Και δεν το έλυσε κανένα. Εγώ δέχομαι κιόλας. Γιατί τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άκουσα και την κυρία Τσανάκα. Έγιναν προσπάθειες να λυθεί το θέμα. Έγιναν προσπάθειες για να επιληθεί το ζήτημα που αφορά το πολυοδομικό και το ρημοτομικό. Αλλά δεν ολοκληρώθηκαν αυτές οι προσπάθειες. Δηλαδή, και άσε και την κυρία Τσανάκα, που ήταν και 5 χρόνια δήμαρχος. Δεν μπορούσαμε πιο πριν να κάνουμε κάτι, μια έρευνα για το τι γίνεται με τα πάρκινγκ συνολικότερα της Καβάλας. Και να πω ότι είναι και αρκετά τα πάρκινγκ σε αρκετές γειτονιές της πόλης, που και αυκίνα σίγουρα είναι παράνομα. Τώρα μην μιλώ σε τοποθεσίες, κοντά τέλος πάντων σε διάφορα μέρη. Υπάρχουν και πάρκινγκ εκεί που φαίνεται ότι δεν είναι 100% νόμιμα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θέλω, αν μπορούμε, Μάκης, έχω στείλει και το σχετικό μήνυμα, να έχουμε και την άποψη του Δημάρχου προς αυτά που ακούγονται. Γιατί είχαμε και την πραγματικά αιχμηρή τοποθέτηση του Προέδρου, ο οποίος Πρόεδρος τώρα είπε θα τα λύσει η δικαιοσύνη, έτσι, το θέμα αυτό, θα το λύσει η δικαιοσύνη. Δεν σε παρακαλώ, Μάκη, αν μπορούμε να έχουμε και τον κύριο Δήμαρχο, αν φυσικά έχουμε και είναι εφικτό αυτό. Να πούμε ότι έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μουρέδη για το βράδυ για να τον έχουμε, να τον φιλοξενήσουμε. Ναι. Τώρα γι' αυτό εντάξει, πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει, ειδικά σε αυτό που έχει πει τώρα και ο πρόεδρος. Ψάξε λίγο, Μάκη, σε παρακαλώ, για να δούμε τι ακριβώς. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Διότι όντως πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα το οποίο προκύπτει και επαναλαμβάνω εγώ ότι είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λέγονται όλα, πρέπει να πέφτουν στο τραπέζι όλα, γιατί και από έχουμε και το βίντεο που χθες από την κυρία Ιωσήφιδου που μίλησα. Μπράβο. Μπορούμε να το δούμε και αυτό, να το δούμε. Με την απάντηση και του κ. Αγγιντονιάδη φυσικά από χθες. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο αν είναι, Μάκη, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για να το θυμηθούμε εκ νέου. Και επειδή ρωτήσαμε και τον πρόεδρο για το αν μπορεί τώρα να ανοίξει το πάρκι. Η κυρία Ιωσήφιδου είπε ότι μπορεί να βρεθεί κάποια ενδεχομένως λύση, ένα παραθυράκι. Ωστόσο, ο πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός. Ναι. Είπε ότι αν τυχόν μπορεί να γίνει αυτό, οι θύνοντες που θα το κάνουν αυτό θα βρεθούν πίσω από τα κάγκελα. Δηλαδή, τόσο ακραίο το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε να δούμε φυσικά να έχουμε και την επικοινωνία με τον κύριο Μουριάδη. Θα συνεχίσει να είναι εκτός λειτουργίας ο χώρος στάθμευσης Ροδόπη στο κέντρο της πόλης, καθώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές όσον αφορά την βελτίωση της καθημερινότητας για τους καβαλιώτες. Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης στο Διοικητικό Δικαστήριο απορρίφθηκε το αίτημα του Δήμου Καβάλας για να διατηρηθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας του. Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και είναι άγνωστο το διάστημα που η πόλη θα στερηθεί τις συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης και δεν φαίνεται ότι θα είναι μικρό. Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Αντωνιάδης, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, τονίζει ότι η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια έπρεπε να πράξει τα νόμιμα και φυσικά ότι είναι ένα απλό θέμα που
αφορά τον Δήμο Καβάλας, το οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθεί και να επιληθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το θέμα της προσωρινής διαταγής όσο αφορά για την έτσι αναστολής εκτέλεσης της απόφασης που εξέδωσα εγώ ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης, προσέφυγε ο Δήμος Καβάλας και ο Μισθωτής στα διοικητικά δικαστήρια. Υπήρξε μια απορριπτική απόφαση όσο αφορά την προσωρινή διαταγή. Επομένως, όπως έχει απόφαση, σε πρώτη φάση ισχύει. Από εκεί πέρα, φυσικά, αρμόδιο, όπως σας είπα, είναι τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι εμείς ως Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας οφείλουμε να τηρούμε τον νόμο. Αυτό ακριβώς πράξαμε, αυτό οφείλουμε να πράττουμε γενικότερα όλοι εμείς που υπηρετούμε το δημόσιο, έχουμε δημόσιες θέσεις, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να υπακούν και να εφαρμόζουν τον νόμο και η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση να μην τους εφαρμόζει. Επομένως, και όσο αφορά για το πάρκι της Ροδόπης, υπάρχει απόφαση την οποία εξέδωσα το προηγούμενο μήνα για τη σφράγιση του συγκεκριμένου πάρκι. Ξέρω ότι δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο, κύριε Περιφερειάρχα. Μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Καβάλας και λόγω του ανάγλυφου χρειάζονται περισσότερες θέσεις στάθμευσης. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό ήταν ένα θέμα των δημοτικών διοικήσεων που προηγήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, που σύμφωνα με τον νόμο αλλά και σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, ο συγκεκριμένος χώρος θεωρείται χώρος πρασίνου, θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και δεν έχει την άδεια λειτουργίας. Από τη στιγμή που υπήρξε επίσημη καταγγελία στη Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΕΕ Καβάλας, εμείς οφείλαμε και αυτό πράξαμε να εφαρμόσουμε τον νόμο. Από εκεί πέρα, ο Δήμος Καβάλας, η σημερινή διοίκηση αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις όφειλαν να είχαν τακτοποιήσει το θέμα του συγκεκριμένου πάρκι. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, ωστόσο, η αλλαγή των δεδομένων μπορεί να υπάρξει μόνο αν τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης στην περιοχή. Οι προσωρινά πάψουν να έχουν εφαρμογή όσα προβλέπουν υπόγειο και όχι υπέργειο χώρο στάθμευσης. Από την πλευρά της, εξωματική αντιπολίτευση του Δήμου Καβάλας τονίζει ότι δεν έχουν πάρθει κατάλληλες αποφάσεις, αλλά και φυσικά δεν έχουν γίνει κατάλληλες κινήσεις από τον Θεόδωρο Μουριάδη, Δήμαρχο Καβάλας, τονίζοντας ότι ο κύριος Μουριάδης, από ό,τι φαίνεται, απλά θέλει να ρίξει τις ευθύνες όσον αφορά για τη λειτουργία του πάρκινγκ στην αντιπολίτευση. Το θέμα προέκυψε το 2019 τον Νοέμβριο, κύριε Τσενιδάκη, όταν αφού είχαμε παραδώσει εμείς την διοίκηση στον κύριο Μουριάδη, ήρθε το θέμα για παράταση ή μη της μίσθωσης του χώρου αυτού τον Νοέμβριο του 2019. Ξέρετε, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο σε διάφορα μέσα ενημέρωσης να λέει ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα που υπάρχει με το πάρκινγκ, ότι δηλαδή δεν γνώριζε ότι δεν μπορούσε να παραταθεί η μίσθωση και ότι δεν γνώριζε ότι δεν μπορούσε να γίνει επαναδημοπράτηση του χώρου. Φυσικά η πραγματικότητα είναι ότι γνώριζε ή γνώριζε πάρα πολύ καλά και, και παραπληροφορεί στα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι ότι δεν θα το διαψεύσω μόνο εγώ, το διαψεύει η ίδια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λύθηκε τον Νοέμβριο του 2019, αλλά πολύ περισσότερο η εισήγηση της ίδιας της πολεοδομίας του Δήμου Καβάλα, που αναφέρει ακριβώς τους λόγους που δεν μπορούσε να γίνει η παράταση της μίσθωσης, καθώς όπως φαντάζομαι έχει δημοσιοποιηθεί και έχει γίνει γνωστό, ότι σύμφωνα με το ρημοτομικό σχέδιο, αλλά και σύμφωνα και με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ο χώρος εκεί πέρα είναι χαρακτηρισμένος ως υπόγειος χώρος στάθμευσης πάρκινγκ και από πάνω ως κοινόχρηστος χώρος πλατεία. Είναι ότι, όπως είναι γνωστό, πριν από ένα χρόνο και κάτι πήραμε μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο για μία παράταση για 2 χρόνια του πάρκινγκ, προκειμένου να τακτοποιηθούν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες ήταν σε γνώση και του Δημοτικού Συμβουλίου και της διοίκησης του Δήμου. Δεν ξέρω αν γίνανε και πόσο γρήγορα γίνανε οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, αλλά φαίνεται ότι δεν προχώρησε κάτι και αυτό έχει να κάνει με το ρημοτομικό σχέδιο, αυτό το κάτι το οποίο συζητάμε, την τροποποίηση, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημερινό πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Σίγουρα θα δημιουργηθεί θέμα, επίσης θα δημιουργηθεί θέμα και από τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία δεν θα αφήσουν άλλα πάρκι να λειτουργούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ένα γενικό ξεκαθάρισμα. Και αν υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.
αντιλαμβάνεστε ότι η Καβάλα δεν έχει την πολυτέλεια να στερηθεί όλων των μπάρκινγκ που υπάρχουν στο κέντρο. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχετικό ρεπορτάζ και έχουμε και τον Δήμαρχο Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Δημηδάκη, κυρία Παπάζογλου και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ακούσαμε φυσικά και το ρεπορτάζ και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και την Περιφερειάρχη Καβάλας, αλλά και νωρίτερα στην εκπομπή μας του Προέδρου της Ένωσης Πάρκινγκ Ελλάδος, όπου ακούστηκαν αρκετά, η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε. Και μάλιστα ακούστηκε αρκετά και το όνομά σας σε αυτήν την συνέντευξη και γύρω από το θέμα του πάρκινγκ της Ροδόπης. Και η κυρία Τσανάκα και ο κύριος Σιμιτζής, ότι δεν το επίλυσαν εδώ και δεκαετίες, κύριε Δήμαρχε. Ναι, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Καυκαλέτος και ανέφερε το όνομά μου. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, γιατί δεν ξέρω ποιες ανακοινώσεις έκαναν, γιατί δεν παρακολούθησα το δελτίο σας. Το μόνο που θέλω να πω, γιατί έμαθα και άκουσα μάλλον ότι λέει για επενδυτές και διάφορες τέτοιες ιστορίες για αγρίου. Λοιπόν, θα σας πω ότι εάν υπάρχει, που το είπα όταν μου τηλεφώνησε κάποια στιγμή και του είπα ότι κύριε Καυκαλέτο, εσείς ζόρι τραβάτε με την Καβάλα. Δεν υπάρχουν υπόγεια πάρκινγκ ή στεγασμένα. Μα μου λέει υπάρχουν επενδυτές. Λέω ωραία. Φέρτε μου λοιπόν τους επενδυτές σας, έρχουν οι επενδυτές να με βρούνε και όταν λοιπόν σας συζητάμε πλέον και βρίσκουμε λύσεις. Λοιπόν, αυτό που εμφανίστηκε λοιπόν, ο επενδυτής ο οποίος εμφανίστηκε, αφορούσε πάλι το πάρκινγκ της Ροδόπης. Δηλαδή να φύγει ο ένας και να έρθει ο άλλος πρώτο. Επίσης, λέω με συγχωρείτε, όταν εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος ή ο επενδυτής, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, όταν μίλησα μαζί του, λέω με συγχωρείτε, εσείς έχετε κάνει καταγγελία. Πώς θα δουλέψετε η Ροδόπη από τη στιγμή που κάνετε καταγγελία ότι δεν μπορεί να είναι πάλι. Μα μου λέει θα το βάλουμε ελεγχόμενη στάθμιση. Που δεν γίνεται αυτά. Λοιπόν, ένα λοιπόν είναι αυτό. Συνεπώς, όντως υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν ξέρω ποια άλλη επένδυση εννοούν και πού εννοούν αλλού. Ναι. Ας μην το τραβήξουμε το σκηνή, γιατί άμα τραβήξουμε το σκηνή, εγώ ξέρω ποιοι είναι από πίσω, θα αρχίσουμε τα πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν. Τι εννοείται, κύριε Δήμαρχε, καταγγελίες ένας στον άλλον, που δεν γίνεται γιατί δεν συμφέρει την πόλη. Κύριε Δήμαρχε, τι εννοείται με αυτό που λέτε όμως τώρα, δηλαδή τι εννοείται, ότι ξέρετε ποιοι είναι από πίσω. Διότι θέλει κάποιος το κακό του τόπου. Κοιτάξτε, το να κερδίσει κάποιος 5 ευρώ παραπάνω, θα στείλω στον κύριο Καυκαλέτο ένα πολύ ωραίο βιβλίο που υπάρχει, που έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη, πώς η γη ανήκει στον άνθρωπο. Λοιπόν, να το πάρει να το διαβάσει για να καταλάβει ότι στη ζωή μας όλα δεν είναι συμφέρον και κέρδος. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα και θέμα του καθενός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πόλη δεν θα εκδιαστεί, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και θα πάρθουν τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Κύριε Δημαρχέ, πρώτα απ' όλα, ο επενδυτής που ενδιαφέρθηκε και από αυτό ξεκίνησε το ζήτημα, γιατί ο πρόεδρος, ο κ. Καλέτος, τόνισε ότι ένας επενδυτής ενδιαφέρθηκε για το πάρκινγκ Ροδόπη, κίνησε γη και ουρανό και άρχισε να ψάχνει για το τι γίνεται με την νομιμότητά του και βρέθηκε το συγκεκριμένο εγκλωβισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τέλος πάντων, και ό,τι αφορά τη χρήση γης και όχι. Ναι. Ο επενδυτής που ενδιαφέρθηκε είναι καβαλιώτης. Είναι λοιπόν. Μην με βάζετε περισσότερα να πω. Το μόνο που θέλω να πω. Άρα είναι καβαλιώτης, κύριε Μουριάδη. Δεν έχει σημασία. Άρα από την πόλη ξεκίνησε το θέμα. Είπατε ότι κάτι είναι από πίσω, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Και κάτι έχετε αφήσει να ορείτε όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχει σημασία αν είναι καβαλιώτης ή οτιδήποτε είναι. Όλη η ιστορία ξεκίνησε όταν έγινε η ανανέωση του ΠΑ για 2 χρόνια στον κύριο Μούκο. Όπου είδαν στη διάρκεια ότι έγινε ανανέωση για 2 χρόνια. Προφανώς ενδιαφερόταν κάποιος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, που όμως πάλι δεν θα πληρούσε τα όρια, δεν θα πληρούσε τα κριτήρια και την νομιμότητα την οποία επικαλούνται. Αυτός είναι υποψήφιος επενδυτής που λέμε τώρα, που έχει κάνει την καταγγελία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο υποψήφιος επενδυτής. Εγώ με κάποιον μίλησα.
Δεν θέλω όμως να αρχίσω να λέω ονόματα. Μην με βάζετε σε αυτή την ιστορία. Όταν θα χρειαστεί και αν χρειαστεί, θα μιλήσω με αυτούς που πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, απλά αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται εκτεθειμένος και ο Δήμος Καβάλας, αν και το καταλαβαίνετε. Κύριε Δήμαρχε, από εδώ και πέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας? Ο Δήμος Καβάλας, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου εκτεθειμένος. Ο Δήμος Καβάλας, το πάρκινγκ αυτό λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια. Λοιπόν, αν ρωτήσουμε τους πολίτες, κύριε Δήμαρχε, ωστόσο, γιατί κάναμε και το σχετικό ρεπορτάζ, μας λένε μας το κλείσει ο Δήμος το πάρκινγκ. Μας το κλείσει ο Δήμος το πάρκινγκ. Ας περάσουμε στην ουσία. Κύριε Δήμαρχε, ο σχεδιασμός σας ποιος είναι? Πολίτες, το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν έκλεισε κανένα πάρκινγκ. Δεν είναι, καταρχήν, δεν είναι τις άδειες, δεν τις βγάζει ο Δήμος. Τις βγάζει για την περιφέρεια. Επειδή δεν συζητήθηκε, αλλά, κύριε Δήμαρχε, όμως, επειδή γνωρίζατε το θέμα, έτσι, προφανώς, για να έρθει, γιατί αυτή η θύελα τώρα δεν ξέσπασε ξαφνικά, γνώριζε και εσείς και η προηγούμενη διοίκηση, παιδιά, και η προπροηγούμενη διοίκηση, λοιπόν, το θέμα το λέω, για το πάρκινγκ της Ροδόπης. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν έγινε για κάτι άμεσα όμως, καταλαβαίνετε τι λέω? Τα λέω, εγώ καταλαβαίνω, εσείς καταλαβαίνετε ότι μία πολυοδομική αλλαγή, ναι, θέλει 2 με 3 χρόνια. Προσπαθώ λοιπόν από τη στιγμή που έγινε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να λυθεί άμεσα με πολυοδομική αλλαγή. Θέλει 3 χρόνια, μπορούμε να το καταλάβουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν συμβαίνει με το πάρκινγκ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον να πάρθει μία μικρή παράταση μέχρι να γίνουν οι πολυοδομικές αλλαγές. Δεν είναι το θέμα του το πάρκινγκ ούτε του Δημάρχου, ούτε κανενός. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι όροι. Αυτοί οι τύποι, αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έχουν προσφύγει στα Συμβούλια Επικρατείας, έχουν δέσει ένα ολόκληρο κράτος με αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους και εκβιάζουν Δήμους. Δεν το καταλάβατε? Ο Δήμος Καβάλας είναι 16 μήνες, κύριε Αντεμιδάκη, για να σταματήσει αυτή η ιστορία στο Ίντερνετ και δεν έκανε τίποτε. Είμαι 16 μήνες δήμαρχος, το πρόβλημα παρουσιάστηκε, έγινε η ανανέωση τον Νοέμβρη, το πρόβλημα εμφανίστηκε γύρω στον Αύγουστο και από τότε προσπαθώ να βρω μία λύση. Θέλετε να το δώσουμε, να υποκύψουμε στους εκβιασμούς και να το δώσουμε? Εάν λοιπόν θέλουμε αυτό που δεν μπορούμε πλέον να το δώσουμε κιόλας, ναι, διότι έτσι όπως θα κάνανε τα πράγματα, ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει στρίχνη. Μπορεί να ανοίξει το πάρκινγκ και να είναι ελεύθερο για τους πολίτες? Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανοίξει. Κάποια στιγμή θα δω ότι μπορεί να γίνει, εάν μπορεί να μείνει ακόμα και ελεύθερο, αλλά αυτοί όπως το τραβάνε θα αρχίσουν να κάνουν καταγγελίες στην αστυνομία και θα πηγαίνει η αστυνομία, διότι είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να το κάνουν, και να δίνουν κλήσεις. Θέλουμε να βάλουμε τους πολίτες σε μια διαδικασία κλήσεων? Όχι, νομίζω. Εντάξει, δεν είναι περίπλοκη η κατάσταση τώρα, μην το συζητάμε. Και όλα ξεκίνησαν με την συγκεκριμένη καταγγελία, κύριε Μουρία. Και ας σταματήσει να κυνηγάμε ανεμόμελους, διότι κάποιοι κάνουν αυτό. Διότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Ότι φταίει ο Μουριάδης. Ο Μουριάδης δεν φταίει. Ο Μουριάδης είναι 16 μήνες δήμαρχος, αν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ναι. Δεν πρόκειται περί πολιτικών παιχνιδιών. Αυτό που βλέπω, κύριε Δήμαρχε, πάντως είναι το γεγονός ότι έχει κλείσει όμως και το πάρκινγκ, έτσι, δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό. Ήταν αυτονόητο ότι η αντιπολίτευση θα το χρησιμοποιούσε εναντίον σας, δηλαδή εντάξει. Δεν με εξαρτάται ποιος το λέει. Υπάρχει μια ρίση που το αποδίδουν στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Γέρο, ο οποίος κάποια στιγμή μιλώντας στη Βουλή κάποιος τον διακόπτει. Και λέει, ποιος το είπε? Λέει, κάποιος εγώ. Ουδεμία σχέση. Λοιπόν, ανεφλόγου. Το ίδιο πράγμα θα πω και εγώ. Δεν με νοιάζει ποιος το λέει. Το λέει η κυρία Τανάκα. Και τι έκανε τόσα? Ήτανε 5 χρόνια διοίκηση. Το λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει, διότι υπάρχει άγνοια των νόμων. Δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί σε 1 και 2 μήνες. Μακάρι να είχε λυθεί σε 2 μήνες, να ήμουν εγώ αυτός που φταίω και να μπορούσαμε να το είχαμε λύσει το επόμενο εξάμηνο.
Κύριε Μουριάδη, βλέπετε την καλή, ας το πούμε έτσι, θετική ενέργεια από την αντιπολίτευση συνολικότερα για να βοηθήσει για το θέμα ή βλέπετε μόνο να υπάρχει ο συγκεκριμένος πόλεμος να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας τώρα όλη αυτή η κατάσταση? Εσείς πώς το βλέπετε? Θα σας απαντήσω με ερώτηση. Λοιπόν, ναι. Δεν θέλω. Νομίζω ότι σας απάντησα. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας, ούτε η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι θέμα της αντιπολίτευσης. Είναι θέμα πλέον τεχνικό και νομικό. Τι να κάνω. Αυτό είναι. Υπάρχουν σχέδια πόλης, τα οποία για να αλλάξουν έχει διαδικασίες. Καλά, ο πρόεδρος εδώ μας είπε για το Χαλάνδρι θέλει 55 και 60 χρόνια, λέει, περιμένουμε. Κύριε Δήμαρχε, εντάξει, τώρα 60 χρόνια να έχουμε εντάξει, και το ασφαλιακό σχέδιο. 55 χρόνια δεν θέλει σίγουρα. Όταν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν... εντάξει, ευχαριστούμε, κύριε Μουριάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να αποδεσπίσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος μας αποδέσμευσε μόνος του, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, να είναι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Δεν ξέρω το κατά πόσο φυσικά στέκουν μερικά πράγματα ως προς αυτό. Θέλει να μιλήσει θα και δεν θέλει να μιλήσει ο κύριος Μουριάδης. Θα επαναλάβω εγώ θα το γεγονός είναι ότι, ναι, κάποια ναι. πράγματα δεν μας τα απάντησε ο κύριος Δήμαρχος. Δεν μπορεί μάλλον να μας τα απαντήσει. Δηλαδή γιατί κάπου εωρούταν τα λεγόμενά του. Δηλαδή κάτι μας άφησε να εωρείται ως προς τις καταγγελίες. Και εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε ούτε να θίξουμε πρόσωπο, ούτε να αποκαλύψουμε αυτά που έχουμε ακούσει και έχουν διαρρεύσει. Γιατί δεν υπάρχουν και στοιχεία για αυτά που έχουν διαρρεύσει. Δηλαδή, αν δεν βγει κάποιος και πει: αυτά τα στοιχεία έχουν ακούσει αυτά, γίνεται αυτό και εκείνο, γίνεται εκείνο, δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Μόνο όταν υπάρχουν στοιχεία μπορείς να αποκαλύψεις πράγματα για ρεπορτάζ. Κυρίως, οπότε και εμείς σταματάς την όλη παραφιλολογία η οποία μπορεί να δημιουργηθεί όταν βγαίνεις και λες αυτό ξέρω και σταματάει εκεί πέρα όλο αυτό το σκηνικό. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, Μάκη, θα έρθεις μετά να φτιάξεις το καλώδιο, πετάγεται πάρα πολύ, δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ άσχημο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε και θα ακολουθήσουμε με εμβολιαστικά κέντρα και Δήμο Παγκαίου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και εκεί προβλήματα με το ζήτημα που έχει γίνει με την επιλογή των εμβολιαστικών κέντρων για τον μαζικό πληθυσμό. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια, 17 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Επιστρέφουμε λίγο και στα τεκτενόμενα όσον αφορά και το θέμα του κορονοϊού, διότι όσον ούπο, Μαρία, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και τους πρώτους εμβολιασμούς στις 20 του Γενάρη είναι προγραμματισμένοι να γίνουν για τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών. Θα τα δούμε φυσικά όλα αυτά. Πάντως η διαδικασία, να κάνουμε και το σχόλιο μας σε αυτό, δεν προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Και η ίδια μάλιστα η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, στο δελτίο ειδήσεων προχθές, εδώ στο 1, είπε ότι θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα. Δεν έχουμε πατήσει ακόμα γκάζι και σαν κυβέρνηση για να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, στο Ισραήλ περίπου τα 2 εκατομμύρια του πληθυσμού κοντεύουν να εμβολιαστούν. Και εμείς ακόμη εδώ ούτε το 1 εκατομμύριο. Ούτε, δεν έχουμε φτάσει. Τι, ούτε καν. Ούτε 500.000 δηλαδή δεν έχουμε φτάσει. Λοιπόν, και σε τοπικό επίπεδο θα υπάρξουν προβλήματα και θέματα, γιατί από ό,τι φαίνεται, 2 θα είναι μόνο τα εμβολιαστικά κέντρα. Το ένα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας, της Καβάλας, και το άλλο, κυρίες και κύριοι, στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης. Τι θα γίνει, είναι σωστό ο συγκεκριμένος συντονισμός και τελικά είναι σωστός ο σχεδιασμός? Θα τα συζητήσουμε όλα με τον καλεσμένο μας και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αντιδήμαρχο λοιπόν του Δήμου Παγκαίου, αλλά και έναν άνθρωπο και γιατρός, ο οποίος μπορεί να έχει τη δική του κρίση για όλο τον σχεδιασμό που μέχρι στιγμής βλέπουμε. Πάμε να τον καλησπέρασουμε, Μάικ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, κύριε Μποσμπότη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μποσμπότη. Λοιπόν, πώς δεν βλέπετε την κατάσταση, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί η αλήθεια είναι ότι 2 μόνο εμβολιαστικά κέντρα σε μια μεγάλη περιοχή που θα πρέπει να εξυπηρετηθεί Νέστος, Παγκαίο, Καβάλα και Θάσος, για πολλούς είναι επικίνδυνο και ίσως δεν θα έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Πολύ σωστά το θέτετε. Βέβαια, να πούμε ότι μια διόρθωση να κάνω, μια επισήμαση ότι 2/2 εμβολιαστικά κέντρα θα υπάρχουν τώρα ξεκινώντας. Για την πρώτη ομάδα, την εκτακτή ομάδα των άνω των 85. Στη
στην πορεία εμβολιαστικά κέντρα θα γίνουν 4. Αλλά τώρα ξεκινώντας μιλάμε για 2 εμβολιαστικά κέντρα. Ένα στο νοσοκομείο Καβάλας και ένα στο κέντρο υγείας Ελευθερούπολης, ναι, όπου θα πρέπει. Κύριε Αντιδημαρχέ, βάλτε μια ανωτελεία σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Θα σας τηλεφωνήσει ο συνάδελφος, ο Μάκης, ο Καλουτζίδης από τη ροή, να σας έχουμε λίγο τηλεφωνικά, γιατί δεν με είναι. Εικόνα Skype με εικόνα Skype και τηλεφωνικά εσείς, γιατί δεν έχουμε και καλό ήχο. 2 εμβολιαστικά κέντρα για αρχή, όπως είπαμε, ηλικιωμένοι άτομα 85 ετών, κυρίες και κύριοι. Όντως, η αλήθεια είναι ότι τώρα θα ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία. Ήδη έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος των υγειονομικών, οι οποίοι έχουν δηλώσει για να εμβολιαστούν στα κατατόπους νοσοκομεία της χώρας. Κάποιοι δεν θέλησαν και είναι λογικό, δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός άλλωστε, είναι προαιρετικός, έτσι να το επισημάνουμε για ακόμη μια φορά αυτό. Και αναμένουμε φυσικά να δούμε και το πώς θα κυλήσει η διαδικασία, γιατί ρωτούν τηλεθεατές, οι οποίοι είναι μέσης ηλικίας, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι πότε θα εμβολιαστώ εγώ, γύρω στα 50-60 ετών. Ακόμη δεν έχει οριστεί, έτσι να το πούμε και αυτό, δεν γνωρίζουμε το τι θα γίνει. Περίπου αρχές με μέσα Μαρτίου, στο περίπου δηλαδή, θα έχουμε αυτούς τους εμβολιασμούς για τα άτομα μέσης ηλικίας. Για την χώρα μας, για την Ελλάδα, όπως είπαμε, πηγαίνει σε ρυθμούς χελώνας η εμβολιαστική διαδικασία και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας τιμεί και ιδιαίτερα, έτσι, δεν μας τιμά. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα τον έχουμε τον κύριο Μποσμπότη εκ νέου. Μαρία, να πούμε ότι επίσης πρόβλημα δημιουργείται και στην Θάσο, έτσι, για τα εμβολιαστικά. Και δημιουργείται και θέμα που αφορά και την σύνδεση Καβάλα πριν. Εντάξει, δηλαδή, θα δούμε. Ωραία, θέλω εγώ να κάνω το εμβόλιο. Τώρα, ένα παράδειγμα. Έχει και 4 εμβολιαστικά κέντρα. Επειδή έχω ρέντα σήμερα και μ' αρέσει να τα λέω έτσι, εδώ στα δόντια. Ωραία, θα τα πούμε τον κύριο Μποσμπότη σε λίγο, θα το πω λίγο αυτό. Θέλω εγώ να κάνω το εμβόλιο. Μένω στο Θεολόγο. Ωραία. Δεν υπάρχει εμβολιαστικό κέντρο στο νησί. Λέμε τώρα, ξέρω, ναι. Με βγάζει το κινητό να κάνω το εμβόλιο, να πάω στην Ελευθερούπολη να κάνω το εμβόλιο. Πρέπει από τη Θεολόγο, Νότια Θάσο, να πάω στην Ελευθερούπολη να κάνω το εμβόλιο και πώς θα πάω, πρώτον, και πώς θα γυρίσω, δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει καμία γραμμή. Τα λέω καλά, κύριε Μποσμπότη? Θα τα λέτε, και θα είμαι και ένας άνθρωπος 85 ετών που θα πρέπει να μετακινηθώ. Γι' αυτό και εγώ έκανα και προχθές μια ανάρτηση ακριβώς τονίζοντας αυτό το πράγμα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε 2 εμβολιαστικά κέντρα για αυτή την πρώτη φάση, για τις ηλικίες άνω των 85. Γενικό νοσοκομείο Καβάλας, κέντρο υγείας Ελευθερούπολης. Δηλαδή ο υπερήλικος, ο ηλικιωμένος του μέσου θα κλείσει μέσω του εμβόλιου gov.gr το ραντεβού του και θα πρέπει να μετακινηθεί στην Ελευθερούπολη να κάνει το εμβόλιο του. Όπως υπάρχουν περιπτώσεις κάτοικοι της Ελευθερούπολης, και αυτή είναι η ηρωνία συγκεκριμένα, φίλος, υπερήλικας, μένει δίπλα στο κέντρο υγείας Ελευθερούπολης, του δώσανε ραντεβού για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Αυτές είναι αυτές λοιπόν έτσι να το πούμε οι δυσκολίες που έχει το πρόγραμμα και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε με τη σκέψη όχι του να γίνει αντιπολίτευση αλλά για να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορεί ο νομός Καβάλας να έχει μόνο 2 εμβολιαστικά κέντρα. Στην πορεία βέβαια αυτά τα 2 εμβολιαστικά κέντρα θα γίνουν 4. Θα γίνουν και στο κέντρο υγείας του Μέσου, στο Σούπελης και στο κέντρο υγείας του Στάσου. Θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Γιατί όπως είπαμε, ειδικά για τους μεγάλους ηλικία, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και προφανώς ο κάθε ηλικιωμένος θα θελήσει να μην εμβολιαστεί, θα προτιμήσει τον μην εμβολιασμό, παρά όλη αυτή την ταλαιπωρία του εμβολιασμού του. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε και άλλα σχόλια σε σχέση με το πλήθος των εμβολιαστικών κέντρων και τη δυναμικότητα του κάθε εμβολιασμού. Κύριε Αντιδήμαρχε, δηλαδή ουσιαστικά θα έχουμε αυτά τα 2 εμβολιαστικά κέντρα για τα άτομα των 85 ετών, αλλά ορίζει κανείς, ας πούμε, ο άλλος που μείνει στο, είπαμε τώρα, το παράδειγμα που έθεσα, από την Νότια Στάσο να πάει στην Ελευθερούπολη να κάνει το εμβόλιο, δηλαδή το ορίζει, υπάρχει κάποιος να ορίζει πού θα πάει να κάνει ο ηλικιωμένος το εμβόλιο? Εννοείς αν υπάρχει για έναν κάτοικο, το πιο κοντινό να διαλέξει. Κάνοντας το αίτημά του, η πλατφόρμα αυτομάτως του δίνει το ραντεβού που θέλει. Και εντός των ετών, ούτως ή άλλως, το ραντεβού που θα του δώσει για τον κάτοικο της Νοτιού Θάσου θα είναι ή για το νοσοκομείο Καβάλας ή για το κέντρο υγείας Ελευθερούπολη. Εντός 72 ωρών μπορεί να αλλάξει αυτό το ραντεβού, να ζητήσει κι αυτός κάτι άλλο, αλλά πάλι οι επιλογές δεν είναι πολλές. Δηλαδή, σαφέστατα, στο νησί πρέπει να υπάρξει εμβολιαστικό κέντρο. Προφανώς, ακόμη δεν είναι έτοιμες οι δομές για να το λειτουργήσουν αυτό. Μόνο στην Καβάλα και εδώ στην Ελευθερούπολη είναι έτοιμες οι δομές.
να το πάρουμε από την αρχή. Να πούμε ότι για παράδειγμα στο Δήμο Παγκαίου εκ τα αρχής ο σχεδιασμός μιλούσε για ένα εμβολιαστικό κέντρο στο κέντρο υγείας, ένα εμβολιαστικό κέντρο στην Κίσχεν και ένα εμβολιαστικό κέντρο στην Νέα Πέραμα. Ναι. Προτιμήθηκε όμως να αποκλειστούν τα περιφερειακά ιατρία, τα αγροτικά, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η εξασφάλιση μιας σπάνιας βέβαια, υπαρκτής όμως, περίπτωσης κάποιας αλλεργικής αντίδρασης ή κάποιας άλλης παρενέργειας του φαρμάκου. Σε ένα οργανωμένο χώρο όπως είναι τα κέντρα υγείας θα αντιμετωπιστεί καλύτερα ή οποιαδήποτε επιπλοκή. Με αυτό το κριτήριο όμως δημιουργούμε τεράστια προβλήματα γιατί τους, όταν βάζουμε ψηλά στάνταρ ασφαλείας υποστεύουν οι χώροι που μπορεί να προσφερθούν αυτά τα υψηλά στάνταρ ασφαλείας. Έτσι λοιπόν ενώ στο Δήμο Παγκαίου που είναι ένας μεγάλος δήμος από μόνος του θα είχαμε τρία ελευθερικά κέντρα καταλήγουμε στο ένα που είναι στην, ο κέντρο υγείας Ελευθερούπολης. Δηλαδή, και όταν θα πάμε μετά τις ηλικίες των 85 ετών και τις πιο μικρές ηλικίες, θα πρέπει ο κάτοικος του Οφρυνίου, ο κάτοικος της Κίτσιανης, ο κάτοικος της Περάνου να μεταφερθεί εδώ στο κέντρο υγείας Ελευθερούπολης. Εδώ τώρα μπαίνει ακόμη ένα άλλο θέμα. Υποτίθεται ότι τέλειωσε η πρώτη ομάδα των 85+ και πάμε στις μικρότερες ομάδες. Όπου θα μπορούν, εδώ στην Ελευθερούπολη έχουμε δύο στο κέντρο υγείας, έχουμε δύο εμβολιαστικά κέντρα. Λειτουργούν συγχρόνως σε δύο διαφορετικούς χώρους. Ομένα και το κάθε εμβολιαστικό κέντρο από τα δύο θα έχει δύο βάρκες 7 ώρες. Το κάθε εμβολιαστικό κέντρο θα μπορεί αναβάρδια να εμβολιάσει γύρω στα 45 άτομα, 6 άτομα την ώρα είναι εμβολιασμός, κάθε 10 λεπτά. Έτσι, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μπορούν το κέντρο υγείας Ελευθερούπολης να εμβολιαστούν 170 άτομα. Έναν ο μήνας, 2.000 άτομα τη βδομάδα ή 4.000 άτομα το μήνα. Ναι. Η Ελευθερούπολη έχει έναν ενεργό πληθυσμό, έχει ένα πληθυσμό 32.000 κατοίκων. Ο πληθυσμός που μπορεί να εμβολιαστεί είναι γύρω στις 25.000, και άνω το αν βάλουμε, αν λάβουμε υπόψη ότι πιθανόν ένα 30% δεν θα εμβολιαστεί, θα πρέπει να εμβολιαστούν γύρω στις 18.000 άνθρωποι. Αυτό με τον σχεδιασμό αυτών των δύο εμβολιαστικών κέντρων θέλει περίπου 5 μήνες για να εμβολιαστούν να κάνουν τη μόνη δόση, μία δόση. Για δύο δόσεις θέλουμε 10 μήνες. Φτάσαμε ήδη στο Σεπτέμβριο. Τα νούμερα... θα έχει εξαλείψει ο ιός και εμείς θα κάνουμε ακόμα εμβόλια. Την πρώτη δόση, κύριε Αντιδήμαρχε. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Γι' αυτό μιλάμε ότι θα πρέπει κάπου να αλλάξει ο σχεδιασμός. Γι' αυτό γκρινιάζουμε και πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα παρέμβει και θα δημιουργήσει και άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Βέβαια με κριτήριο την ασφάλεια των εμβολιαζομένων και την ασφάλεια των εμβολίων. Γιατί και αυτά θέλουν κάποια στάνταρ αποθήκευσης και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί το εμβόλιο να γίνεται όπως οποιοδήποτε αγροτικό ιατρείο, οποιοδήποτε. Δεν χρειάζονται κάποια στάνταρ. Κυρώνοντας λοιπόν αυτά τα στάνταρ, πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα, γιατί εγώ με απλούς υπολογισμούς βλέπω ότι τα νούμερα δεν μας βγαίνουν. Καλώς εγώ των πραγμάτων κάνουμε Σεπτέμβριο με τις παραδοχές αυτές που κάναμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι συνδημότες μας, γιατί κορίτσι του Παγκαίου μου, εγώ να το πω. Και είμαι τιμή. Ναι, δεν μπορώ. Κάθε φορά πρέπει να το λέω. Λοιπόν, οι συνδημότες μας εκεί πώς τη βλέπουν την κατάσταση, υπάρχει ενδιαφέρον για να εμβολιαστούν. Ναι, σαφώς υπάρχει ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται, θέλουν να ρωτάνε συνεχώς μας ρωτάνε πώς θα κλείσουν το ραντεβού τους. Εμείς, σαν Δήμος, αναπτύξαμε όλο το δίκτυό μας για τα κορίτσια και τα παιδιά στο σπίτι, τα παιδιά το ΚΕΠ για να βοηθήσουμε σε αυτό το τομέα. Πολλοί ρωτούν πώς θα κάνουν την ΑΕΠ τα βουγάκια. Ενδιαφέρον υπάρχει. Εγώ εκτιμώ αυτό που υπάρχει γενική εκτίμηση, ότι 60-70% των ανθρώπων θα κάνει το εμβόλιο. Αρκεί να μην φτάσουμε στο Σεπτέμβριο και αυτό που κάνουμε εμβόλιο. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Από εκεί και πέρα βέβαια, στην αύξηση επί χάρτη όλα μπορεί να είναι καλά στο κράτος των κοινών. Στην πορεία όμως βλέπουμε ότι δεν μπορεί ο δημότης του Θάσου να έρθει στο Παγκαίο ή ο δημότης του Μέστου. Να συγχαρούμε όμως σε επίπεδο οργάνωσης, όχι χωροταξικής τοποθέτησης και ταχύτητας, αλλά σε επίπεδο οργάνωσης και πάλι ο κύριος Κερακάκης και το Υπουργείο Συμπεριφοράς παίρνει άριστα. Δηλαδή όταν κλείσει το ραντεβού σου για το εμβόλιο, είναι προγραμματισμένο και οι δύο δόσεις με διαφορά 25 ημερών, πράγματα τα οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν συμβαίνουν. Ακόμη στην υπόλοιπη Ευρώπη εντεύονται mail με αλληλογραφίες και τα λοιπά. Στον οργανωτικό τομέα μπορούμε να δώσουμε άριστα
πρέπει να βελτιωθούμε λίγο σε αύξηση εμβολιαστικών κέντρων και στην χωροταξική τοποθέτηση αυτών των εμβολιαστικών κέντρων. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Κάτι ακόμη, ναι, κάτι συντεχνιακό κάτι για το κλείσιμο, ναι. Όπως είπατε, πολύ σωστά η πολιτεία επέλεξε να γίνουν τα εμβόλια πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους που σήκωσαν όλο αυτό το βάρος. Ναι. Είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομιακών μονάδων. Σε δεύτερη φάση, το κέντρο υγείας των διαφόρων γυροκομείων ή των εμπειρίας κτλ. Και τώρα έφτασε η ώρα των ιδιωτικών γιατρών. Mm-hmm. Ήδη πλέον δίνονται ραντεβού στους ιδιωτικούς γιατρούς, μέσα στους οποίους όμως δεν είναι οι οδοντίατροι. Ξέρετε, το περιβάλλον του οδοντίατρου είναι από τα πιο μολυσμένα περιβάλλοντα, γιατί ο οδοντίατρος, όταν δουλέψει το σκαπτικό του μηχάνημα, το τοπικό μηχάνημα, όταν δουλέψει ο τροχός, δημιουργεί αυτό το αερόλυμα, δημιουργεί τα σταγονίδια, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και για τον ίδιο και για τους εγκεφαλικού. Οι οδοντίατροι αυτή τη στιγμή δεν είναι στην προτεραιότητα. Γιατί σας άφησαν απ' έξω εσάς, κύριε Μποσμπότη? Ορίστε. Γιατί αφήσαν έξω τους οδοντίατρους? Βάλαν τον ιατρικό κλάδο, όπου ξέρετε υπάρχουν, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, αλλά είναι θέμα απλής λογικής. Υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες που δεν έχουν κανένα κίνδυνο. Κάποιοι ψυχίατροι, κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και τις συνεδρίες και μέσα στην τηλεδιάσκεψη. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να εμβολιαστούν. Οι οδοντίατροι, οι καθημερινά παλεύουν με τον κορονοϊό και πραγματικά δηλαδή αξίζουν συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Όλο αυτό το διάστημα έχουν ανοιχτά τα ιατρία τους με κίνδυνο δικό τους και κίνδυνο και των οικογενειών τους. Οι οδοντίατροι είναι ακόμη απ' έξω. Υπάρχουν εγγύσεις. Μακάρι να διορθωθεί. Μακάρι να διορθωθεί αυτό. Την άλλη φορά που θα έρθω γιατρέ, τώρα θα πω όχι αντιδήμαρχε, θα έρθω με ράμπι τεστ αρνητικό. Για να μην ξεχάσετε. Να το δείξεις όμως. Η κυρία Παπάζο έχει πολύ ωραίο και αστραφτερό χαμόγελο και οι οδοντιατρικές. Λοιπόν. Κάνει καλή δουλειά ο οδοντιατρός μου, κύριε Μποσμπότη. Τι να κάνω. Να είστε καλά, κύριε Μποσμπότη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Τώρα το κοροϊδεύουμε αυτό, αλλά ενδεχομένως, εάν συνεχιστεί όλο αυτό, θα πηγαίνουμε με τα rapid test. Γιατί εισηγήθηκε και αυτό. Εγώ θα πηγαίνω με να rapid το πούμε test. Και αυτό, με rapid να το που πούμε δεν κάνω και αυτό. Παγκαίου. Ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγήθηκε να έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έτσι. Ναι. Για τα ταξίδια και γενικότερα για τη χώρα. Οπότε μην έρθουμε προεκπλήξεως αν έρθει. Έτσι. Μην έρθουμε προεκπλήξεως. Καλά, μην μας μαλώνεις τηλεοπτικά, εντάξει. Δεν μαλώνω κανένα τηλεοπτικά. Μας μαλώνεις. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτής συνέχεια, 5 λεπτά μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας για τα ρεπορτάζ που ήταν να κάνουμε σήμερα, πέσαμε και πάνω σε μία συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κύριου Νότι Μηταράκη, δοθούς της ευκαιρίας φυσικά, όπου έχει απασχολήσει κατά πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι φιλικός στις δηλώσεις, δηλαδή κάνει δηλώσεις ο κύριος Μηταράκη. Είναι λαλίστατος, ναι, σε αντίθεση με άλλους υπουργούς, οι οποίοι δεν μπορείς ούτε να ακούσεις απάντηση για τίποτα. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, ναι, που είχαν ένα ενδιαφέρον απόστολο και μπλέκεται μέσα σε αυτό και η Καβάλα. Εμπλέκεται λοιπόν η Καβάλα. Τηλεδιάσκεψη είχε ο κύριος Υπουργός με τους δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση, διότι δημιουργήθηκε έντονη αντίδραση επάνω στον Εύρο. Αυτό που εν τέλει τέθηκε επιτάπητος και μάλιστα και ο ίδιος ο Δήμαρχος συμφώνησε, ο κύριος Μουριάδης, ήταν ότι. Στην ΠΕΔ τέθηκε, έτσι. Ναι, στην ΠΕΔ, ναι, ναι. Ήταν ότι η υπηρεσία ασύλου, η οποία φιλοξενούνται φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, θα μεταφερθεί στην πόλη της Καβάλας, συγκεκριμένα και στην δομή του Ασημακοπούλου. Εμείς κάναμε το σχετικό ρεπορτάζ, και μάλιστα. Να προσθέσουμε λίγο ότι ο, ναι, ο κύριος Μηταράκης ήθελε μέσα σε όλα αυτά να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα στην Αλεξανδρούπολη και για το ΚΙΤ φυλακίου και προσπαθεί, σύμφωνα με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη συνέντευξη, να πει ότι δεν θα παραμείνουν οι μετανάστες στο ΚΙΤ φυλακίου πάνω από έναν μήνα. Και τόνισε ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας η υπηρεσία ασύλου θα μεταφερθεί από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, ώστε αμέσως μετά την διαδικασία ταυτοποίησης κάθε νέου εισερχόμενου στο ΚΙΤ να αναχωρούν αμέσως για άλλες δομές στα ενδότερα της χώρας. Ναι, δεν. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και οι δικοί μας, οι μετανάστες και πρόσφυγες εδώ από το Στρατόπεδο της Μακοπούλου, πήγαιναν στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έμεναν πολύ, δηλαδή ούτε μία μέρα.
ήταν είσαι σε διαδικασία, ναι, για το άσυλο και για να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσω δηλώσεων του κ. Μηταράκης, προσπαθεί να κρατήσει την υπόσχεση που είχε δώσει στο κοινό του Εύρου και στις Θράκες γενικότερα, για να μην δημιουργηθούν δομές στην Θράκη. Κάτι το οποίο το είχε τονίσει ο ίδιος ο κύριος Μηταράκης, το είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, θα κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ο κύριος Μηταράκης αθετεί την υπόσχεση, αν θέλει, στους Καβαλιώτες, που είχε μάλιστα τονίσει και ο ίδιος και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να αδειάσει το Ασημακοπούλου, πιθανό άδειασμα το εντός του 21. Κάτι έχουμε 21, έτσι. Στις προτεραιότητες, είμαστε από τις πρώτες δομές, γιατί βρισκόμαστε εντός του αστικού ιστού, να γίνει η αποσυμφόρηση τουλάχιστον. Το θετικό είναι να σου πω όμως ότι το 50% αυτών που διαμένουν εντός της δομής, και είναι αυτό πλέον και επίσημο, δηλαδή έχουμε δική μας ερώτηση προς τον κύριο Δημήτριο Ρέμο, τον διοικητή της δομής, ότι είναι περίπου 50% παιδιά. Δηλαδή τα 500 περίπου είναι παιδιά και τα υπόλοιπα είναι κηδεμόνες και γονείς και μερικοί επί. Δηλαδή είναι θετικό αυτό ότι έχουμε 50% ανήλικα μέσα και παιδιά που φιλοξενούνται στην δομή και είναι γενικά μια ήσυχη δομή, γιατί έχουμε δει και πολύ άσχημες καταστάσεις και παρατριβηγμένες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι τουλάχιστον εδώ τηρείται ένα πρωτόκολλο νομιμότητας, να πω. Ναι. Τηρείται, τέλος πάντων, κάποια καλή συνθήκη διαβίωσης. Αυτό. Πάμε λίγο να ακούσουμε τα όσα είπε σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, σχετικά και με τη μεταφορά της υπηρεσίας ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. Είναι ξεκάθαρη η πολιτική της κυβέρνησης να περιορίζει τις ροές. Ναι. Και αυτό για να το κάνει έχει ενισχύσει και ενισχύει το φράγμα του Εύρου. Ναι. Έχει προσλάβει εκατοντάδες συνοριοφύλακες και δημιουργεί ασφαλείς δομές, ώστε να μην είναι αυτή τη στιγμή όπως ήταν παλιότερα ξέφραγο αμπέλι η ακριτική Ελλάδα. Που μπαίνανε όσοι μπαίνανε και μετά από λίγες ώρες χωρίς έλεγχο βρισκόντουσαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, το οποίο αποτελούσε κράχτη για τους λαθοδιακινητές. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν στον Εύρο ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η δομή στο φυλάκι. Ωραία. Και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν. Μου είπε ένας δήμαρχος, αν εμείς ως δήμαρχοι ψηφίσουμε όχι, ναι, εσύ θα αγνοήσεις τους δημάρχους. Αυτό σας το ρώτησα και εγώ στην τηλεοπτική μας συνάντηση προχθές. Και θα σας απαντήσω και πάλι ότι κάθε φορά που παίρνουμε κόσμο από τον Εύρο και τον πάμε σε δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα, οι αντίστοιχοι δήμαρχοι ψηφίζουν όχι σε αυτή τη μεταφορά. Και όταν εμείς προσπαθούμε να αποσυμφορήσουμε τον Εύρο και τα νησιά, αντίστοιχα οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια ψηφίζουν όχι. Αν λοιπόν ακούγαμε μόνο τα δημοτικά συμβούλια, δεν θα είχε φύγει κανείς από τον Εύρο τα τελευταία χρόνια. Και θα είχαμε 20.000 άτομα στον Εύρο. Για την τελευταία διετία μπήκαν 20.000. Γιατί είναι άνευ αντικειμένο, αφού δεν υπάρχουν ετούντες άσυλο στον Εύρο και δεν θα υπάρχουν ετούντες άσυλο στον Εύρο, γιατί όλη η διαδικασία ασύλου θα γίνεται ανατολικά του Νέστου, όπως συνηθίζετε να λέτε, αντίστοιχα το γραφείο ασύλου θα μεταφερθεί στην Καβάλα. Όπου αυτή τη στιγμή η Καβάλα φιλοξενεί 1.000 άτομα, ναι, τα οποία έχουν περάσει από τον Εύρο είναι στη δομή της Καβάλα. Οι δήμαρχοι ζητήσανε γενικότερα να αποσυνδεθεί ο Εύρος όσο γίνεται από το μεταναστευτικό, και εγώ για να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια προσφέρθηκα να μεταφέρω το γραφείο ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, όπου η Καβάλα, ήταν και ο δήμαρχος Καβάλα χθες στη συνάντηση, πραγματικότητα είναι ότι έχουν μια μεγάλη δομή στην πόλη τους, ναι, και βάζουν πλάτη σε ένα δύσκολο εθνικό πρόβλημα. Μάλιστα. Ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Υπουργού. Πολλά είπε. Πρώτον, να πούμε, δήλωσε και είπε τι, ότι είναι πολύ οι δήμαρχοι, ότι όλοι οι δήμαρχοι βασικά, όταν τίθεται θέμα να γίνει μια δομή στην περιοχή τους, να γίνει μια δομή φιλοξενίας ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο να φιλοξενούνται πρόσβητες και μετανάστες, όλοι αντιστέκονται, όλοι λένε όχι, όλοι λένε ότι έχουμε δημοτικά ψηφίσματα και ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου που είναι κατά τη συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης. Και λέει ο κ. Μηταράκης ότι κανένας δεν θέλει να βοηθήσει στο μεταναστευτικό και προσφυγικό. Ουσιαστικά αλλά λέει, αλλά και ο κάθε δήμαρχος, να πούμε εμείς, κοιτάει απλά το καλό, ναι, του τόπου. Ουσιαστικά του λέει ο κ. Μηταράκης, από τη στιγμή που υπάρχουν οι αρνητικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δεν, ακούγαμε, δεν εάν, ναι, εάν η κυβέρνηση άκουγε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ειδικά σε αυτό το μείζωνος, ναι, εθνικής σημασίας θέμα, όπως τονίζει, δεν πρόκειται να είχαμε αποσυμφόρηση σε καμία έχουμε από τις δομές. Έχουμε 60.000 πρόσφυγες μετανάστες πάνω στον Εύρο. Αυτό τονίζει ο κ. Μηταράκης. Τώρα
δεν είναι λίγο περίεργο το ρεπορτάζ, γιατί βλέπω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να πείσει όλους, γιατί καθημερινά έχουμε και ένα νέο δελτίο τύπου κατά της συγκεκριμένης απόφασης, έτσι, και των δηλώσεων του κ. Μηταράκη. Ναι. Ακόμη και από τους Μητροπολίτες είχαμε, δηλαδή, αρνητικό μήνυμα και δελτίο τύπου με όσο ακούγονται. Το θέμα το μεταναστευτικό να μην μας φέρει αντιμέτωπους, δηλαδή να μην φέρει αντιμέτωπη την κυβέρνηση με τους Δήμους, περιφέρεια στο σύνολό τη. Βλέπουμε και τη Μητρόπολη τώρα και σχετική, η Μητρόπολη δηλαδή τη περιφέρεια, σχετικέ ανακοινώσει. Υπάρχει λίγο ένα έντονο αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω φυσικά τη απόφαση για την επέκταση του ΚΙΤ, που ο κύριο Υπουργό την αναφέρει ω αναβάθμιση, ω εξυγχρονισμό. Θα τα δούμε όταν έρθει και στον Εύρο, θα καλύψουμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Να δούμε τι θα πει, τι θα υποσχεθεί σε όλου όσου βρεθούν εκεί. Είχαμε και τον κύριο Δήμαρχο χθες, μας είπε κάποια πράγματα που θα θέσει στον κύριο Υπουργό. Όμως, αυτό βλέπουμε ότι μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ σε κάποιους άλλους Δήμους και να έχουμε μετά κάποιους τσακωμούς, αν θέλεις, αυτοδιοικητικούς. Δεν το προσδοκούμε έτσι αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, μεταναστευτικό να μας γυρίσει όλους μπούμεραγκ φυσικά στη διαχείρισή του. Δεν το θέλουμε αυτό, έτσι, διότι μετά θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο, έτσι. Ναι, δεν είναι πολλά τα ζητήματα και είναι το αυτό θέμα που θα πρέπει να βάλουν πλάτη Δήμοι. Να βάλουν πλάτη όλες τις περιφερειακές ενότητες στην χώρα, γιατί υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι το κύριος Μηταράκης έχει άδικο. Στο ποιο θέμα εννοώ, ότι θα πρέπει όλοι από την πλευρά τους να βάλουν τη δική τους πλάτη και να πληρώσουν το τίμημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού με ένα δίκαιο καταμερισμό, αλλά δεν έχουν άδικο και τοπικές αυτοδιοικήσεις. Δηλαδή, όταν υπάρχουν φιλέτα που μπορούν να αξιοποιηθούν ή βλέπεις ότι υπάρχει κατακραυγή από τους δημότες και από συγκεκριμένες περιοχές της πόλης και τις περιοχές που δεν θέλουν τις συγκεκριμένες δομές, ούτε αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να τους πεις ότι έχουν άδικο. Όπως και τότε γιατί γίνεται σωστός καταμοιρασμός στην Νότια Ελλάδα, έτσι. Ναι, βλέπεις νησιά τα οποία έχουν καταστραφεί τουριστικά. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι δεν υπάρχει καταμοιρασμός στην Νότια Ελλάδα. Είναι κόσμος. Σαν να είμαστε τελείως διαφορετική χώρα εμείς εδώ πέρα, στο βορρά, να το πω έτσι. Ότι είναι και αρκετοί φορές που έχουν τονίσει ότι η περιφέρειά μας το έχει σηκώσει το βάρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού και σε τοπικό επίπεδο. Σε μεγάλο βαθμό, όπως και η κεντρική Μακεδονία. Εντάξει, δηλαδή θέλουν να και κάνουμε. Και τα νησιά, έτσι, κατά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την δήλωση του κύριου Ρέμου. Γιατί επικοινωνήσαμε με τον κύριο διοικητή, γιατί στην αρχή υπήρξε ένας πανικός και υπήρξε πολύ μεγάλη διέρευση των συγκεκριμένων δηλώσεων του κύριου Μηταράκη. Έχουμε την δήλωση του κύριου διοικητή που τονίζει ότι το περιμέναμε. Είναι δηλαδή και προς τη θετική άποψη ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και για αρκετούς καβαλιώτες. Και περιγράφει ακριβώς τι τελικά θα γίνεται με το συγκεκριμένο γραφείο ασύλου, λοιπόν, που θα γίνει στην πόλη της Καβάλας. Να πούμε ότι σαν είδηση ότι είχαμε για το προηγούμενο διάστημα, γιατί είναι τα μικρά τα προκάτω, που είναι εντός της τέτοιας, εντός της δομής, ακριβώς εκεί πέρα στην πόρτα απέναντι από το Ocean View, να πούμε ότι το περιμέναμε και το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και επανέναρξη του γραφείου. Δηλαδή, με αυτή την προϋπόθεση είχαν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα κοντέινερ εκεί πέρα. Απλά ήρθε η στιγμή και ήρθε η στιγμή της απόφασης και ανακοινώθηκε από τον κύριο Μηταράκη με αυτόν τον τρόπο που ανακοινώθηκε. Πάμε, να ακούσουμε τον κύριο Ρέμο. Ναι. Άκουσα και από εσάς ότι το περιφερειακό γραφείο ασύλου Αλεξανδρούπολης μεταφέρεται στην Καβάλα. Έτσι δήλωσε ο υπουργός, μου είπατε. Εντάξει, καλώς να ορίσει. Το περιφερειακό γραφείο ασύλου είναι στην ουσία κάτι που θα εξυπηρετήσει εμάς εδώ, στη δομή δηλαδή προσφύγων εδώ, διότι σήμερα στέλνουμε τους ωφελούμενους μας από εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να κάνουν συνεντεύξεις, να δηλώσουν τα παιδιά τους, να αλλάξουν τα στοιχεία τους, να μπορέσουν να πάρουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να μπορέσουν να πάρουν είτε την απόφαση που είναι αρνητική, είτε την απόφαση που είναι θετική. Οπότε, καλώς κάνει και έρχεται εδώ, γιατί εδώ και στη Δράμα έχουμε περίπου 1.300 και στη Δράμα 300 και εδώ άλλους 1.000 ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Άρα, καλώς έρχεται εδώ. Αυτό θα σημαίνει για την πόλη θέσεις εργασίας, και θα σημαίνει για την πόλη καθόλου όχληση, γιατί στην ουσία θα μιλάμε για την εξυπηρέτηση κυρίως των ανθρώπων που ζουν εδώ μέσα. Στην περίπτωση που οι αιτούντες άσυλο πάρουν μια αρνητική απόφαση, πηγαίνουν στα δύο προαναχωρησιακά κέντρα τα οποία έχουμε στην περιφέρεια, και το οποίο το ένα στο Παρανέστη και το άλλο είναι στην Ξάνθη. Μάλιστα. Αυτά τα δύο κέντρα
μένουν εκεί μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες επιστροφής στην πατρίδα τους. Αυτοί είναι κυρίως αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο, είναι αυτοί που αιτούνται άσυλο, ενώ από τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν χρειάζονται άσυλο, γιατί δεν διώκονται ή δεν έχουν τέλος πάντων διώξει στην πατρίδα τους. Δεν έχουν κανένα κίνδυνο η ζωή τους εξαιτίας των πολιτικών τους πεπιθήσεων ή των θρησκευτικών τους. Οπότε καλά κάνει και έρχεται το γραφείο ασύλου εδώ. Δεν ξέρω πού θα χωροθετηθεί. Ευελπιστώ να χωροθετηθεί εδώ πίσω μας εδώ, γιατί το ΕΑΖΟ που είχε έρθει και έχει γίνει μεγάλος δώρος όταν είχε έρθει, στην ουσία αποσυμφόρησε τη λογική των συνεντεύξεων. Οπότε εγώ δεν ξέρω πού θα προτείνει ο Δήμος, γιατί ο Δήμος προτείνει τέτοια πράγματα. Αλλά λέω μια καλή ιδέα θα είναι να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους που έχουμε εδώ, ώστε να έχουμε και τη λιγότερη δυνατή όχληση στο αστικό ιστό. Άλιστα. Ακούσαμε και την σχετική τοποθέτηση του διοικητή του κύριου Ρέμου, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Αναμένουμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα ισχύσει. Εντάξει, το θέμα είναι το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει ο κύριος Μηταράκης, να δούμε πώς τον υποδεχθεί ο Εύρος. Γιατί στην προηγούμενη επίσκεψη του κύριου Χρυσοχοίδη, να πούμε και τα off the camera, ότι τον υποδέχθηκαν με πολύ έτσι καλό τρόπο. Υπήρχαν και κάτοικοι οποίοι του έδωσαν μικρά δώρα και όλα αυτά. Να δούμε πώς θα είναι η υποδοχή των ευρετών προς τον κύριο Μηταράκη. Ήδη το έχει, το προετοιμάζει το έδαφος, γιατί έχει βγει σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Να εξηγήσει τι είναι αυτό που ουσιαστικά επισημαίνει ως αναβάθμιση, ως εξυγχρονισμό του. Και είναι του και επικοινωνιακός. Δηλαδή και εδώ τοπικά που ήρθε είναι επικοινωνιακός. Δεν είναι. Θα το δούμε λοιπόν το Σάββατο. Θα δούμε, γιατί όλες οι αποφάσεις κρίνονται, έτσι. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε τι γίνεται και με τη Ροδόπη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής. Συνέχεια 8 λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι. Σήμερα 5η, 14 Ιανουαρίου. Θα πάμε λίγο στον Δήμο Νέστου τώρα, Μαρία. Βρέθηκες μάλιστα κι εσύ σήμερα εκεί για το ρεπορτάζ, καθώς έχουμε νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το γεωθερμικό πεδίο στο Ερατινό του. Επισκεφτήκαμε σήμερα τις εγκαταστάσεις και εντυπωσιαστήκαμε με την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Δήμο, αλλά και φυσικά τον πολύ θετική αποδοχή από τους αγρότες συνολικότερα και του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Νέστου για το μεγάλο αυτό εγχείρημα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη, Δήμαρχο Δήμου Νέστου, καθώς ενδιαφέρουν και από την ΕΡΤ3, να πούμε, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Δήμαρχε, για το γεωθερμικό πεδίο του Ερατίνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, η ΕΡΤ3 κάνει ένα αφιέρωμα και πέσπιση έδειξε ενδιαφέρον για όλο το εγχείρημα αυτό που γίνεται για το πρότυπο αγρόκτημα γεωθερμικών εφαρμογών. Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, με το μεγαλόπνο αυτό σχεδιασμό και την αλλαγή συνολικότερα της αγροτικής εντός αγωγικών πολιτικής για την αγροτική ζωή του Δήμου. Τι να περιμένουμε, πότε θα έχουμε την εφαρμογή, αλλά και φυσικά σε τι βαθμό βρίσκονται οι εργασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σκόπο και έχουμε ένα γεωθερμικό πεδίο το οποίο θα επιβιβαστεί ένα μεγάλο αγώνα που κάναμε, εντάξει, με 10.000 ευρώ, ώστε να κατασκευαστούν 2-3 παραγωγικές με 2 θερμικούς σταθμούς που μπορούν να υποστηρίξουν με 4 θερμικά συνολικά μεγαβάτ τύπου 1.500 στρέμματα αγροτικές καλλιέργειες. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει άλλη μια γεώτρηση, η οποία είναι η γεώτρηση πανεισαγωγής, όπου δηλαδή τα θερμικά ρευστά ξαναεισάγονται στο υπέδαφος, καλύπτουν τους ευρωπαϊκούς όρους της όλης διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, η δική μας στόχευση, αφού το έργο παρέμεινε, θα έλεγα, κλειστό εντός εισαγωγικών και παρά την λειτουργία του μόνο με μια επιχείρηση η οποία έχει δείξει ενδιαφέρον, αυτό ήταν μια αποτυχία στο έργο. Το έργο έγινε για την εκμετάλλευση πρωτίστως των τοπικών και βεβαίως και όλων των υπολείπων, χωρίς να εξαιρούμε κανέναν. Αλλά η προσέγγιση που υπήρχε κατά την προσωπική μας εκτίμηση δεν ήταν λάθος, γιατί θα έπρεπε οι αγρότες περιοχής να γνωρίζουν τα ευεργετήματα της εφαρμογής της θερμικής ενέργειας.
Αυτό για να μπορούν να το ξέρουν, θα έπρεπε απρόσκοπτα να μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες εφόσον εμείς ως διαχειριστές της ενέργειας θα πρέπει να φροντίσουμε να πάμε την ενέργεια μέχρι το κοράτι κάθε εποχή. Από εκεί και μετά τα κόστη εντός του αγροτεμακίου ανάλογα με τις συνθήκες που θέλει να αναπτύξει και τις καλλιέργειες που θέλει να αναπτύξει είναι ένα ζητούμενο το οποίο απαντάται με την σύσταση και τη λειτουργία του αγροκτήματος γεωθερμικών εφαρμογών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Γεωπών. Εγώ Δήμος Νέστο, Αναπτυξιακή Δήμο, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης, η οποία διαχειρίζεται και τη θερμική ενέργεια, τα θερμικά ρευστά, είναι οι παράγοντες που συμμετέχουν και φυσικά ο Αγροτικός Σύλλογος Επαρχίας Νέστου, ο οποίος είναι και αυτός για τον οποίο προορίζεται όλο αυτό το έργο, δηλαδή για τα μέλη του ως αποδέκτη. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα πρότυπο αγροτικών εφαρμογών που την πρώτη χρονιά θα μιλήσουμε για περσινάδες, θα μιλήσουμε για μονοετή φυτά και στη δεύτερη χρονιά ευελπιστούμε να εντάξουμε τα πολιτιπή και τα δεντρόδια. Άρα επί της ουσίας ξεκινάει μια πολύ σοβαρή κατάσταση η οποία θα φέρει απτά έτοιμα αποτελέσματα, αποτελέσματα που θα αποτελέσουν και βιβλιογραφία ενδεχομένως, τα οποία θα μπορέσουν να μας δείξουν σε συγκρίσιμο μεγέθη, σε πραγματικές τιμές και πράξεις, ποια είναι η σχέση που επιζητά ο αγρότης σήμερα, η σχέση κόστος-οφέλους μέσα στα πραγματικά ρεαλιστικά πλαίσια. Αυτό θα αποτελεί φυσικά και την διελκυστίδα ή, εν πάση περιπτώσει, θα αποτελεί το πρόκλημα, ώστε ανάλογα με το τι κάποιος θα θέλει να βάλει ως καλλιέργεια, θα έχει και να έχει τις επιλογές του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ σοβαρή αρχή, η οποία όμως θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν και να δείξουν ενδιαφέρον. Στο δεύτερο κομμάτι, ήδη έχουμε από καιρό ολοκληρώσει μελέτες και πήραμε εγκρίσεις περιβαλλοντικών. Πάμε σε ένα δεύτερο έργο, με 10 εκατομμύρια περίπου πάλι, όπου με 3 γεωτρήσεις αυτή τη φορά θα έχουμε εκμετάλλευση και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο το γεωθερμικό περίοδο και στα 14.000 θέσματα να έχει θερμική ενέργεια. Επιζητούμε λοιπόν από την περιφέρεια, η οποία έχει ευηκόνους, από τον κύριο Μάτιο, με τον οποίο μέχρι στιγμή συνεργαζόμαστε άψογα και τον ευχαριστούμε για αυτό, να προσκαλέσει, να ανοίξει μέτρο ώστε να εντάξουμε αυτό το έργο. Παράλληλα, ο Δήμος έχει από αρκετά παλιά οριμάσει την ηλεκτροπαραγωγή, 19 διπλές γεωτρήσεις, δηλαδή επί της ουσίας 38 γεωτρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν, να μετατρέψουν τη θερμική σε ηλεκτρική ενέργεια, δίνοντας μια άλλη βαρύτητα και σοβαρότητα στο ενεργειακό αποτύπωμα της ευρύτερης περιοχής και του Δήμου μας ειδικότερα. Παράλληλα, τα χρηματικά ωφέλη που θα προκύπτουν από όλο αυτό, νομίζω, αλλά και από το πρώτο έργο όπου πολυπληθείς, πιστεύω, μετά από τις άρκειες εφαρμογές και τα παραδείγματα που θα είναι δελεαστικά και παράλληλα θα αυτοαποδεικνύουν τη χρησιμότητά τους στην ευρύτερη περιοχή μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ σωστή και ορθολογική προσέγγιση με ένα έργο που θα μπορεί να ηλεκτροδοτεί τους νέους πελάτες, ενώ να φέρνει και, και τον ηλεκτρισμό που είναι απαραίτητη συνθήκη για να λειτουργήσουν οι εναλλάκτες στα χωράφια. Επεκτείνεται δηλαδή με γενικό για μια χρηματοδότηση του έργου αυτού. Ευελπιστούμε ότι μέχρι στην επόμενη πενταετία θα έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο ως πρότυπο και πρωτοποριακό, εντελώς προοδευτικό, θα αποτελεί το παράδειγμα της αγροτικής τηλεθέρμανσης, ίσως το μοναδικό στην Ευρώπη, σε αυτή την έκταση, σε αυτό το μέγεθος και με αυτή την ποικιλία στην επιλογή των καλλιεργειών. Παράλληλα, βέβαια, ευελπιστούμε, το πρόγραμμά μας και το σχέδιό μας είναι πιο φιλόδοξο, ο κάμπος του έφορος του Νέστου, που αρδεύεται από τη δεκαετία του 60 με καταπληκτικό έργο, το οποίο χωρίς... Το χάσαμε τον κύριο Δήμαρχο. Το βρήκαμε. Τον καλούν γι' αυτό. Δηλαδή, οι ηλεκτροκινητήρες να αρδεύει αυτή τη στιγμή 200.000 στρέμματα σε έναν έφορο κάμπο, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι μια κατάσταση η οποία για μας αποτελεί και τον αντικειμενικό στόχο. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι να μπορέσει κάποια στιγμή χρονικά στο μέλλον να υποστηρίζεται και θερμικά, όπως ακριβώς δηλαδή
υποστηρίζεται αρδευτικά, να υποστηρίζεται και θερμικά και όποιος θέλει να μπορεί να κάνει χρήση του ευεργετήματος αυτού. Μιλούμε για ένα φυσικό πλούτο που ετοιμάζεται, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, μεγαλόπνοο σχέδιο και τελείως πρωτοποριακό για τα τοπικά δεδομένα, έτσι. Τελείως πρωτοποριακό. Τώρα η τόλμη μας, ο σχεδιασμός μας, όλες οι διαδικασίες, παρότι περάσαμε μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες μέχρι να αντιληφθούν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πρωτοποριακά και πρωτόκολλα που έκαναν το 2008, όταν ο Δήμος Νέσου κατάφερε να είναι μετά από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τον νόμο 3155 του 2003, ο Δήμος, ο μοναδικός στην Ελλάδα που πήρε μέσα την εργολαβία, επί της ουσίας πήρε την διαδικασία για την εκμισθωτήση του γεωθερμικού πεδίου και έχει την ευθύνη πλέον και μετά την τελευταία τροπολογία για 50 περίπου χρόνια ακόμη να διαχειρίζεται το γεωθερμικό πεδίο εδώ. Ένα άλλο τακτικό πλεονέκτημά μας είναι ότι με τη σύμβαση που υπογράψαμε ως πρώτη τότε με το δημόσιο έχουμε αβαθεί. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή από το εύρος των γεωτρήσεων που πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε σε όσο βάθος θέλουμε. Αυτό σήμερα συνήθως δεν συμβαίνει όπως παρατηρώ με κάποιες άλλες προσπάθειες που έγιναν για να μισθωθούν γεωθερμικά πεδία. Ναι. Εμείς λοιπόν πρωτοποριακά έχουμε ξεκινήσει, έχουμε οργανώσει όλο αυτό. Θυμίζω ότι το 2012 εντάξαμε ένα έργο το οποίο αποτελούσε και παράδειγμα σύμφωνα με την επιστολή τη συγχαρητήρια του Επιτρόπου τότε του κυρίου Αλμούνια που πήραμε για να φτιάξουμε τέτοια έργα στην Ελλάδα. Ήταν πρωτοποριακό έργο, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε περίπου με 97,18% και αποτελεί παράδειγμα και μοναδικό έργο στις 27 χώρες ενεργειακό που δεν τηρήθηκε ο κανόνας του 60-40, καθώς αποτέλεσε και τη ξένηση ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του, της, θα έλεγα, της πολιτικής, θα έλεγα, αυτής, θα έλεγα, της πολύ σημαντικής προσπάθειας που και ελπιδοπροσπάθειες στην οποία τότε καταφέραμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το λόγο. Επί της ουσίας λοιπόν αυτό με ένα διάλειμμα μεταξύ 14 και 19 ερχόμαστε τώρα να προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο όπως ακριβώς εμείς το είχαμε φανταστεί, όπως ακριβώς εμείς το είχαμε φανταστεί, όπως ακριβώς το σχεδιάσαμε. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο και στις δύσκολες έτσι και λίγο με έναν πόλεμο δηλώσεων, κύριε Δημαρχέ. Μπορεί σήμερα να φιλοξενηθήκαμε στον φιλόξενο Δήμο σας για το πολύ σημαντικό θέμα που μας ενθουσίασε και προσωπικά να πούμε με το γεωθερμικό. Ωστόσο, είναι και πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν με έναν πόλεμο δηλώσεων μέσω δελτίων τύπου μεταξύ εσάς αλλά και του ΟΛΚ και του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας και αφορά το λιμάνι της Κεραμωτής, που από ό,τι φαίνεται ο Όλουκ η διοίκηση του αποφάσισε να μην συνεργαστεί με τον Δήμο Νέστου με το ζήτημα της καθαριότητας, κύριε Δήμαρχε, κάτι το οποίο εσάς δεν σας βρίσκει σύμφωνο. Μέχρι πρώτη και εγώ αυτό πίστευα. Δυστυχώς υπάρχει εκεί η Διευθύνων Σύμβουλος, η οποία όπως φαίνεται έχει, θα έλεγα, δικούς τους κανόνες και όρους ίσως. Δυστυχώς δεν είναι Δήμα Διοίκησης ΟΛΚ, είναι Διευθύνων Σύμβουλος. Εμείς είχαμε μία σύμβαση η οποία λογικά θα έπρεπε και μάλιστα να πόσο βρίζω τώρα. Υπάρχει σύμβαση η οποία έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Υπουργικής Αυτιλίας και από τη Διοίκηση φυσικά του ΟΛΚ που την έστειλε εκεί. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, πληροφορήθηκα πάρα πολύ απλά τα λέω και εντάχει ότι δεν επιθυμεί ο ΟΛΚ, τελικά δεν επιθυμούσε Διευθύνων Σύμβουλος να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Έχω διαβάσει δυστυχώς αυτές τις αψυχολόγητες και θα έλεγα την τραγική προσπάθεια που γίνεται για να δικαιολογηθούν τα δικαιολόγητα μιλώντας περί ανέμων και υδάτων, περί δημόσιο χρήμα και τιμής του δημοσίου χρήματος. Αν θέλαν να τιμήσουν το δημόσιο χρήμα, θα έπρεπε να είναι προσεκτικότεροι σε αυτούς που διορίζουν σε τέτοιες θέσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω πάρα πολύ απλά ότι εμάς ένα πράγμα μας ενδιαφέρει, ούτε τα βοηθοριστικά του καθενός που διορίζεται κάπου μας ενδιαφέρον, ούτε το πόσο αρεστός θέλει να είναι αυτός σε μια διοίκηση ή εν πάση περιπτώσει σε αυτούς που τον έχουν διορίσει. Εμείς μας ενδιαφέρει να οι δημότες μας, οι κάτοικοι μας, εκεί γενικότερα πράγματα τα οποία είναι εικόνα του Δήμου μας, να λειτουργούν σωστά. Από το 1998... σε απόλυτη καλή, με πάση περιπτώσει, απόδοση στην καθαριότητα και στο πράσινο που είναι ο καθρέφτης μας εκεί,
αυτή την κερσαία ζώνη με ο Δήμος, με όποια του μορφή, καποδιστριακή, καλλικρατική. Δυστυχώς, το πρωτοποριακό τώρα και το, θα έλεγα, το γελίο της πράξεως που αναφέρεται ότι τιμά το δημόσιο χρήμα, δεν ξέρω από πού ορμόμενους γράφουν ότι εμείς πληρώνουμε έναν υπάλληλο με 1.600 ευρώ κτλ. Εμάς οι 39.000 παίρναν ως συστάτηση. Ήτανε περίπου τα μισά από τα έξοδα που κάναμε εκεί. Δεν μας ενδιέφερε το χρήμα. Μας ενδιέφερε, θα έπρεπε κάπως να μοιράζεται και η κατάσταση αυτή. Εμείς είχαμε έναν ολόκληρο μηχανισμό του Δήμου εκεί να λειτουργεί. Επειδή δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά το αντικείμενο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ιδία μέσα του οργανισμού, που δεν διαθέτει φυσικά, αλλά φυσικά με εργολαβία, διότι η παρουσία για κάποιους μήνες που υπάρχει αιχμή εκεί ανθρώπων, όχι έναν και δύο, και μάλιστα η παρουσία για πάνω από ένα οκτάωρο συνεχόμενα, είναι κάτι το οποίο όσοι το έχουν ζήσει, όσοι το ξέρουν, ώστε να αντιμετωπίζεται όλο αυτό το κομμάτι, αφού μιλάμε για ένα εκατομμύριο διερχόμενα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν μέσω όρο του κομμάτι. Κύριε Δημαρχέ, οι δικές σας αρμοδιότητες μέσω αυτής της σύμβασης που γινόταν των 39.000 ευρώ για το λιμάνι της Κεραμωτής, ποιες ήταν? Γιατί από ό,τι γνωρίζω, κάνατε παρεμβάσεις και ακόμη μέσα στη θάλασσα με όλα αυτά που αφήνουν τα καΐκια, τα καράβια που πηγαίνουν να έρχονται θάσο. Δηλαδή, είχατε και αρκετές αρμοδιότητες όσον αφορά συνολικότερο τον καθαρισμό του λιμανιού. Ακούστε λίγο. Είναι πάρα πολύ απλό όταν γνωρίζουμε τι θα συμβεί να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Αυτό κάναμε και με το δελτίο τύπου, στο οποίο ήμασταν υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε στον κόσμο μας ότι κακώς είπαμε για τη διοίκηση. Από ό,τι κατάλαβα, είναι μόνο η διευθύνων σύμβουλο που δεν επιθυμεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο. Διότι αυτό που μπορώ να πω και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι θα απαιτήσουμε από όλους όσους εμπλέκονται και έχουν πλέον την αρμοδιότητα αυτή η διαδικασία της διατήρησης του πρασίνου και γενικότερα της εικόνας που ήταν πεντακάθαρη να συνεχιστεί. Αυτό που μπορώ να σας υπογράψω είναι ότι με αυτά που οραματίζεται ή φαντάζεται κάποιος εφάνταστος εκεί που νομίζει ότι μπορεί να γνωρίζει τα πράγματα ή μπορεί να τα διαχειριστεί, δυστυχώς δεν γίνεται. Αν γινόταν, πολύ ευχαρίστως θα είχαμε καμία αντίρρηση να μην ασχοληθούμε καθόλου. Εκεί όμως πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δυστυχώς η πολιτεία πολλές φορές μέσω αυτών τους οποίους εμπιστεύεται κάποιες θέσεις διορίζοντάς τους για ένα μικρό διάστημα, έτσι, θα πρέπει δυστυχώς όλοι εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Δυστυχώς, όταν όλοι αυτοί ή κάποιοι από αυτούς έχουν μονές ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν την ψευδέστηση ότι είναι παντογνώστες, δυστυχώς εμείς το μόνο που απομένει είναι να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το ανανημερώσουμε την τοπική μας κοινωνία στο θέμα, για το θέμα του συγκεκριμένου, ώστε να ζητείτε, θα έλεγα, όλο αυτό το κομμάτι η ευθύνη από το Δήμο. Εσείς φυσικά, κύριε Δήμαρχε, τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε? Τι παρεμβάσεις θα κάνετε? Δηλαδή, έχετε επικοινωνήσει καταρχήν με τη διευθύνουσα ή έχετε επικοινωνήσει με άλλους? Μπορεί να υπάρξει και ανατροπή της απόφασης αυτή? Δηλαδή, να υπάρξει ένας διάλογος και μετά από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες να αλλάξει συγκεκριμένη απόφαση? Μιλάει ο Δήμαρχος. Κύριοι που την διόρισαν εκεί αυτή την κυρία, θα πρέπει τώρα αυταπόδεικτα να μας δείξει ότι όλο αυτό το εγχείρημα μπορεί να γίνει. Βεβαίως, κρατάω μία ανωτελεία ως προς το κομμάτι, εάν υπήρξε απόφαση εγκεκριμένη από το Υπουργείο και αν αυτή η απόφαση υπάρχει άρνηση εκτέλεσής της, αλλάζει το σύστημα. Έτσι. Αυτό όμως που έχω να πω εγώ, ακόμα και τέτοια απόφαση να υπάρχει και να έχει ένα χρονικό περιθώριο ακόμα, εμείς, εφόσον έχει γίνει αυτή η επιλογή, δεν έχουμε κανέναν λόγο από εκεί και πέρα από το να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Το ξέρουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το περιμένουμε. Και φυσικά δεν δεχόμαστε με τίποτα μαθήματα
από όψιμους, σε πάση περιπτώσει, θα έλεγα, και νεοδιορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν το θράσος και τολμούν να μας πούν πώς διαχειρίζεται το δημόσιο κρίτη. Έτσι. Εκεί και πέρα, ας φροντίσουν πρωτίστως οι ίδιοι να αποδείξουν αυτό το δημόσιο χρήμα που πληρώνεται για τη μισθοδοσία τους, αυτό το διάστημα που πληρώνεται, να το αποδείξουν ότι γίνεται ορθά. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη σχέση μας και με αυτούς και με όσους, εν πάση περιπτώσει, έχουν υποστηρίξει όλη αυτή την κατάσταση, τοποθετώντας σε αυτές τις θέσεις. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Λοιπόν. Δεν παζαρεύουμε ούτε την αξιοπρέπεια των κατοίκων της περιοχής, ούτε το μέλλον της περιοχής, γιατί η εικόνα και ο καθρέφτης μιας περιοχής που έγινε προοριστικός προορισμός δεν είναι για τα καπρίτσια κανενός κυρίου και καμιάς κυρίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την τοποθέτηση και για αυτό το θέμα. Ναι. Θα μας απαντήσει, έχουμε καθυστέρηση. Μας ακούει ο κύριος Δήμαρχος τώρα. Ωραία, παρακαλώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, είχαμε θέμα στο τέλος με την επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο. Τα βασικά τα ακούσαμε. Ναι, αυτό είναι το καλό. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Και αναλυτικά και τα δελτία τύπου και από τον ΟΛΚ. Αλλά άναψε φωτιές ο κύριος Μιχαηλίδης. Είναι... Γενικά δεν το πήρε πολύ καλά. Πολεμά και αυτό από την πλευρά του για την περιοχή της Κεραμότης που έχει πολλά θέματα. Ζητούν αναβάθμιση της περιοχής, ζητούν να επιληθούν τα θέματα που αφορά και τις μεταφορές και με τα φορτηγά και με αυτά. Δηλαδή είναι ένα πολύ παθό το λιμάνι της Κεραμότης και γίνεται μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον Δήμο Νέστου για να αναπτυχθεί και περαιτέρω. Να θυμίσουμε το ξενοδοχείο που έχει υπογραφεί σύμβαση με τον Βούλγαρο επιχειρηματία, να θυμίσουμε το κάμπινγκ που έχει γίνει μια πλήρης αναβάθμιση και προσπαθούν και εκεί να προσελκύσουν κόσμο. Δηλαδή υπάρχει ένα όραμα για την περιοχή από τον κύριο Μιχαηλίδη. Και ευελπιστούμε να υλοποιηθεί άμεσα. Τον πέτυχε και ο κορονοϊός. Εντάξει, δεν το βάζω όμως κάτω, ο κύριος Δήμαρχος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, κλείνουμε, τι. Κλείνουμε, Μαρία. Α, κλείνουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό σας απόγευμα, ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού αύριο, λοιπόν, στις 2:30. Αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή. Επιτέλους Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα και ραντεβού αύριο στις 2:30. Λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα εκπομπή Αναλυτής. Ραντεβού και πάλι αύριο, εδώ 2,5 ώρα όπως πάντα. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ένα Τσάλι με τη Γιώτα Χατζηθεοδόρου από τη Μαρία Παπάζουλου και εμένα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.